Okay. Λοιπόν, καλησπέριζω όλες, όλους, όλα σήμερα στην απόψινή μας, στην απογευματινή μας συνάντηση του Εργαστηρίου Μελέτης του Πολιτισμού των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου. Είμαστε στον τρίτο κύκλο του Σεμιναρίου Εθνογραφήν του Εργαστηρίου μας, που φέτος είναι κάτω από την γενική κατηγορία Δημόσια Ανθρωπολογία, Θηλυκότητες, Ανδρισμοί και Φεμινιστική Κριτική. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Κώστα Γιανακόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος είναι εκτός των άλλων και πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στη νέα θητεία της Επιτροπής στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Και φυσικά θα ήθελα να αναφέρω ότι εκτός από αγαπητός συνάδελφος είναι και πολύ καλός φίλος και με τον Κώστα γνωριζόμαστε από παλιά και έχουμε τελειώσει και την ίδια σχολή και έχουμε και τη χαρά να είχαμε σχεδόν την κοινή επιβλέπουσα, δεν ήταν δική μου επιβλέπουσα αλλά ήταν πολύ τίλη και πολύ κοντά, τη Μαρία Ελιζαμπέτ Ανδμάν στην École des études en sciences sociales στο Παρίσι. Όπου βέβαια ο Κώστας μετά από μένα είχε ξεκινήσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα γύρω από τα ζητήματα του φύλου μαζί της και νομίζω ότι κάνει αυτό που μας λείπει και στην ανθρωπολογία και τις σπουδές φύλου, κάνει ένα είδος ιστορικής ανθρωπολογίας στη μελέτη της, στη μελέτη του φύλου και της ομοσεξουαλικότητας στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και όχι μόνο. Νομίζω ότι θα φωτίσει πλευρές πολύ ιδιαίτερες σήμερα, όπως και σε κάθε του γραπτό και σε, που μας έχει δώσει μέχρι στιγμής, για μια αποαπτυοποίηση της ομοσεξουαλικότητας, αρσενική φιλπρέπεια στο μεταπολεμικό παρελθόν και παρόν. Είμαστε όλοι προσοχή, γεμάτη προσοχής, για να σας ακούσουμε, Κώστα, το βήμα σε σένα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Όλα αυτά που είπες, μου θύμισε την Εκόλ, την Μαλίζαμπέτ κλπ. Λοιπόν, ξεκινάω. Λοιπόν, είναι η τελευταία μου έρευνα. Θα σας πω λίγο και την ιστορία της. Θα μιλήσω σήμερα πιο πολύ για την αποαποικιοποίηση της ομοσεξουαλικότητας και όχι τόσο για τις αγαπημένες μου αδελφές, και το τονίζω αυτό, ήταν μια έρευνα που πραγματικά μετά από 30 χρόνια σχεδόν και βάλε έρευνας, είναι μια έρευνα που αγάπησα πάρα πολύ και αγάπησα και αυτές βέβαια. Έκανα έρευνα σε μεγάλες, πια σήμερα, τρανς γυναίκες, έτσι, από 70 χρονών και πάνω. Λοιπόν, πιο πολύ θα σας μιλήσω σήμερα αυτό για την queer ιστορία, την ιστορία της ομοσεξουαλικότητας στη μεταπολεμική Ελλάδα και ποια η σχέση αυτή της ιστορίας με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ελληνική κοινότητα και την ακαδημαϊκή έρευνα στην Ελλάδα. Λοιπόν, βέβαια, οι όροι αυτοί, queer ιστορία, ομοσεξουαλικότητα κλπ. Έχουν πολλαπλές σημασίες, οι οποίες είναι πολιτισμικές, είναι ιστορικές και είναι, όπως θα δούμε, αυτό σκοπεύουν από σήμερα, είναι και πολιτικές. Λοιπόν, ξεκίνησα να μελετάω την ιστορία των ομοσεξουαλικών σχέσεων, πρακτικών και κατηγοριών στις αρχές της δεκαετίας του 90, την εποχή της επιτόπιας έρευνας για τη διατριβή μου, επειδή ήθελα να κατανοήσω την ιδιαιτερότητα των ελληνικών κατηγοριών της ομοσεξουαλικότητας σε σχέση με τις δυτικές, οι οποίες είχαν αρχίσει να διαδίδονται στην καθημερινή ζωή στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 70 και μετά, και να διαπλέκονται με τις αυτές που θα το έλεγα παραδοσιακές. Αργότερα, το 2013, παρακινήθηκα από νέους ιστορικούς να γράψω ένα άρθρο για τον ανδρισμό, το φύλο, την κατανάλωση και την ομοσεξουαλικότητα τη δεκαετία του 1960. Για τη συγγραφή του άρθρου αυτού στηρίχτηκα στις λίγες συνεντεύξεις που είχα πραγματοποιήσει στη διάρκεια της έρευνας για τη διατριβή μου με ηλικιωμένους άντρες με ομοσεξουαλικές πρακτικές, αλλά κυρίως σε νέες συνεντεύξεις με άλλους που είχαν ζήσει την ομοφιλοφιλία τους κυρίως τη δεκαετία του 1960. Αυτή η νέα και μεγαλύτερη κατάδυσή μου στο παρελθόν σε άλλους χρόνους
άρχισε να με γοητεύει και έτσι συνέχισε την έρευνά μου με προφυλικές μαρτυρίες αλλά και αρχαιακές πηγές. Αργότερα η ατομική αυτή έρευνά μου ενισχύθηκε από το ευρύτερο πολιτισμικό συφραζόμενο. Στα τέλη περίπου της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα είχε αρχίσει να υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ιστορία της ομοφιλοφιλίας από το ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Ενδεικτικά τον Ιούνιο του 19 εκδόθηκαν με αφορμή το Pride δύο αξιόλογα αφιερώματα στη LIFO και στην εφημερίδα των συντακτών για τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ομοφιλοφιλίας. Στα αφιερώματα αυτά συμμετείχαν με κείμενα ακτιβιστές και ακτιβίστριες, δημοσιογράφοι αλλά και πανεπιστημιακοί. Η ανάδυση αυτή του ενδιαφέροντος για την ιστορία συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος και ιδιαίτερα της έννοιας της κοινότητας και της συνείδησης του ανήκειν σε αυτήν. Η σύνδεση αυτή ΛΟΑΤΚΙ κινήματος και κοινότητας και ιστορικών σπουδών για την ομοφιλοφιλία είναι ήδη γνωστή από τη συμβολή του γκέι λεσβιακού κινήματος και η κοινότητα στην ανάδυση της γκέι και λεσβιακής ιστορίας, ιδιαίτερα στη ΣΥΠΑ τη δεκαετία του 1970. Εδώ αλλάζουν οι όροι, έτσι, πάμε από κουί, τότε ήταν γκέι και λεσβιακή ιστορία. Πέρα από την ατομική πολιτική στράτευση στο γκέι λεσβιακό κίνημα γνωστών ιστορικών, όπως ο Τζον Ντεμίλιο, η Λίλιαν Φάντερμαν, υπήρξαν και πολιτικές συλλογικότητες αφιερωμένες στη μελέτη της γκέι και λεσβιακής ιστορίας, όπως το San Francisco Lesbian and Gay History Project, το Lesbian History Archives, που ίδρυσε στη Νέα Υόρκη η γνωστή λεσβία ακτιβίστρια και συγγραφέας Joan Nestle, και το Buffalo Women's Oral History Project, που ίδρυσαν η Madeline Davis και η Liz Kennedy. Η πλαισίωση και υποστήριξη από την πολιτική κοινότητα των ιστορικών μελετών για την ομοφιλοφιλία, ακόμα και εκείνων που πραγματοποιήθηκαν από πανεπιστημιακούς ερευνητές και ερευνήτριες, συνδέεται με το στιγματισμό και την εποχή εκείνη εξωστρακισμό ή τουλάχιστον περιθωριοποίησή τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Επίσης, η υποστήριξη αυτή από την πολιτική κοινότητα δεν συνέβη μόνο στην περίπτωση της γκέι και λεσβιακής ιστορίας, αλλά και της ιστορίας άλλων περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων, όπως των γυναικών και των μαύρων. Τώρα, στην Ελλάδα, στα πλαίσια της ανάδυσης του αυτόνομου κινήματος, είχαμε διάφορες ιστορικές μελέτες στο περιοδικό Σκούπα, από την εκδοτική ομάδα γυναικών εξέγερσης έρχεσαι από τα παλιά, στο περιθώριο της ιστορίας, της Ιλαρού Μπόθαμ, στο κίνημα το ομοφιλοφιλικό της εποχής, δηλαδή το ΑΚΟΕ και το περιοδικό του ΑΦΗ, αλλά και στο λεσβιακό φεμινιστικό κίνημα, την αυτόνομη ομάδα ομοφιλόφιλων γυναικών και το περιοδικό Λαύρης, δεν βρίσκουμε αντίστοιχο ιστορικό ενδιαφέρον. Αντίστοιχες δημοσιεύσεις, εκτός από κάποιες σποραδικές αναφορές. Η απουσία αυτή ιστορικού ενδιαφέροντος τότε οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στην περιορισμένη σε σχέση με τη σημερινή ορατότητα και τη συχνή χαλαρή αίσθηση κοινότητας που υπήρχε τότε. Όμως, το ιστορικό ενδιαφέρον της πολιτικής κοινότητας είναι μερικές φορές σε μια δύσκολη, σε μια αμήχανη σχέση με τα αναλυτικά, μεθοδολογικά εργαλεία της ακαδημαϊκής ιστορίας της ομοσεξουαλικότητας. Με άλλα λόγια, η σχέση γκέι ιστορικών και γκέι κοινότητας είναι μερικές φορές δύσκολη, όπως παρατηρούσαν ήδη από το 1990, ο Τζόρτζ Σόρσεϊ, ο Μάρτιν Τάμπερμαν και η Μάρθα Βυσίνους στην εισαγωγή του στο κλασικό πλέον συλλογικό έργο «Hiding from the History». Η δυσκολία έγκυται στην πολιτική, ακτιβιστική θα έλεγα μάλλον, παρά πολιτική με την ευρία έννοια του όρου, χρήση της ιστορίας, αφού πολιτική είναι κατά τη γνώμη μου κάθε μορφή ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, ο ΛΟΑΤΚΙ πολιτικός ακτιβισμός προστρέχει στην ιστορία προκειμένου να αναδείξει τη διαχρονική ύπαρξη της ομοφιλοφιλίας και των ομοφιλόφιλων ανθρώπων, ώστε η διαχρονικότητα αυτή, η ομοφιλοφιλική ορατότητα στο παρελθόν, να ενισχύσει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων για τη σημερινή ΛΟΑΤΚΙ μειονότητα. Ειδικότερα στα πλαίσια αυτής της ορατότητας στο παρελθόν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της ομοφιλοφιλίας διάσημων ιστορικών μορφών προκειμένου να καταρριφθούν τα κυρίαρχα αρνητικά στερεότυπα για τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους. Η κατάληξη της ύπαρξης μιας ομοφιλόφιλης ανθρώπινης ουσίας ανά τους αιώνες αποτελεί μια ουσιοκρατική προσέγγιση.
Στην οσιοκρατική αυτή προσέγγιση αντιπαραβάλλεται η κοστοκουριστική προσέγγιση μιας μεγάλης μερίδας ιστορικών, αλλά και γενικότερων κοινωνικών επιστημόνων, οι οποίες θέτουν σε αφισβήτηση αν οι διάσημες αυτές μορφές, αλλά και γενικότερα άνθρωποι με ομόφυλες σεξουαλικές πρακτικές σε μια άλλη εποχή, μπορούν να αποκληθούν ομοφυλόφιλοι και ομοφυλοφιλία και αντίστοιχα και η ομοερωτική τους δραστηριότητα ομοφυλοφιλία. Η θεωρία της κοινωνικής κατασκευής, σύμφωνα με την οποία οι σεξουαλικές κατηγορίες δεν είναι βιολογικές, δεν είναι παγιωμένες στον χρόνο, αλλά ποικίλουν από εποχή σε εποχή, μπορεί να θεωρηθεί από τους ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές ότι υποσκάπτει τα θεμέλια, τη βάση του επιχειρήματός τους, ότι οι ομοφυλόφιλοι αποτελούν μία μειονότητα διαχρονική που αξίζει ίσα δικαιώματα. Μία αντίστοιχη αντιπαράθεση μεταξύ ιστορικής ανάλυσης και ακτιβιστικών διεκδικήσεων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μπορεί να προκαλέσει και η ανάλυση που θα κάνω αμέσως τώρα του βίντεο που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2022 προκειμένου να προωθήσει τη διεκδίκηση της ισότητας στο γάμο. Μια στιγμή αποτολμώ να βάλω το βίντεο. Αν έχει ναι. Φωνή, δεν την ακούμε. Πώς? Αν έχει φωνή, το βίντεο δεν την ακούμε. Εγώ την ακούω πολύ καθαρό. Εμείς όχι. Πρέπει να κάνεις κάτι. Όπως κάνει το πλαίσιο για να ανεβάσει την παρουσίαση, θα πρέπει να πατήσεις το sound, επίσης. Sound. Μου βάζεις δύσκολο. Ψυχραιμία, Κώστα, εντάξει. Εδώ είμαστε. Ψυχραιμία. Εντάξει. Όχι εδώ, κατέβασέ το και όταν πας να το κάνεις share screen θα βάλεις μαζί με το share screen και το sound. Θα τικάρεις αυτό που σου λέει για sound, ναι. Τώρα κάτσε. Θα το τικάρεις, ναι. Θα το κάνεις από κάτω από το share screen, το πράσινο που σου δίνεις, το share. Κάνε κάτω στην οθόνη μας το zoom. Έχασα το αυτό, το βίντεο. Παράθυρο, ποιο? Το βίντεο, το ίδιο το έχασα. Κώστα, κάνε stop share και θα το βρεις πρώτα. Βρες πρώτα ναι, το βίντεο. Ναι, μπράβο. Κάνε stop share, οκ. Okay. Βρες το βίντεο σου. Και μετά ναι. Κάνε τη διαδικασία από την αρχή. Εντάξει. Το βρήκες. Ναι, το βρήκα. Εντάξει. Share screen. Τώρα πάω σε εσάς. Ωραία. Share screen, ναι. Τσεκάρισε το. Τσεκάρω τι. Α, share sound. Οκ, το είδα. Ναι. Και κάνει share screen. Ναι. Όχι, τι μου ζητάει τώρα αυτό. Τίποτα, θα ανέβει, περίμενε. Όχι, μου ζητάει κάτι. Εμείς βλέπουμε ότι έρχεται. Ναι, θα να περιμένω και εγώ. Ό,τι σου ζητάει κάτω, δεν πειράζει. Καλό είναι. Βλέπετε. Βλέπουμε, πες...
το ναι, ισότητα στο γάμο αυτό. Αυτό θέλω, ναι. Το κακό είναι ότι... Όχι, ρε. Πήγε πίσω. Για ποιο λόγο. Ωραία, κάνεις καμπάνια το Μητσοτάκη στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι. Ναι. Α, το κακό είναι ότι βγαίνετε εσείς στο παράθυρο και δεν μπορώ να βρω τα κουμπιά του εδώ πέρα. Τώρα. Ναι, για πάτα. Αλλά πάλι δεν σε ακούμε, μου φαίνεται. Πάτα, πάτα. Να πατήσω. Το ήχο, τον ήχο. Δεν έχω ήχο. Δεν έχουμε ήχο. Θέλεις να μας στείλεις το βίντεο στο chat, βάλ' το στο chat να το ανεβάσουμε εμείς. Για κάτσε ρε παιδί. Ναι. Το στείλες. Για κάτσε ρε. Δεν το παίρνει τώρα. Ξαναεπιχειρεί. Ε, ξαναβγαίνει, βγήκε τώρα. Ναι, αλλά δεν έχουμε ήχο. Γιατί αφού είναι share sound. Ίσως πρέπει κάθε φορά που κάνεις το share screen να το κάνεις share sound. Ελένη, το βρήκες εσύ. Μήπως μπορείς να το βρεις, ναι. Το ψάχνω. Πες το ναι, αυτό, άμα βάζεις αυτό νομίζω θα βγει. Βγαίνουν και άλλοι. Όχι, φεύγεις από το Facebook. Φεύγω, ναι, δεν φεύγω. Λοιπόν, κλείστο, θα το βρούμε εμείς και θα το ανεβάσουμε, νομίζω. Αυτό θα κάνουμε. Βρήκα από τη live, πες το ναι για ισότητα στο γάμο του Καμπουτζίδη, λέει. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι, απλώς να παίξει το βίντεο. Το βίντεο βασικά. Για ανέβασέ το, Ελένη, να το δούμε. Ακούτε. Ναι. Ήμασταν πάντα εδώ. Μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία. Τον ίδιο ενθουσιασμό και ελπίδα. Αλλά όχι τα ίδια δικαιώματα. Μέχρι τώρα είναι η ευκαιρία μας να γράψουμε ιστορία. Πες το ναι. Πανελλήνια καμπάνια για την ισότητα στο γάμο. Υπόγραψε στο pestonet.gr. Ωραία, χίλια ευχαριστώ. Έσωσες. Λοιπόν, αυτό το βίντεο του Μάιο, που διαδόθηκε το Μάιο του 2022, που βγήκε το Μάιο του 2022, το βίντεο κλιπ έχει μια ιστορική διάσταση απηχώντας το πρόσφατο ιστορικό ενδιαφέρον της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το βίντεο κλιπ έχει τον τίτλο, όπως είδαμε, «Πες το ναι» και περιλαμβάνει εικόνες στιγμιότυπα από 4 ομόφυλα ανδρικά και γυναικεία ζευγάρια σε 4 διαφορετικούς χρόνους. Το 52, το 1974, το 2004 και το 2022, δηλαδή σήμερα. Και τα 4 ζευγάρια μοιάζουν μεταξύ τους, αφού είναι όλα τοποθετημένα σε ένα οικιακό περιβάλλον και προβάλλουν μια εικόνα γαμήλιας οικιακότητας, συντροφικότητας. Η μόνη διαφοροποίηση έγκυται στον ενδυματολογικό κώδικα και τα έπιπλα διακόσμηση του σπιτιού της κάθε εποχής. Την ομοιότητα ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, και θα λέγα και το μέλλον, υπογραμμίζουν τα λόγια που ακούγονται. Ήμασταν πάντα εδώ. Μοιραζόμαστε την ίδια ιστορία, τον ίδιο ενθουσιασμό και ελπίδα.
Με άλλα λόγια, το βίντεο κλιπ προβάλλει μια διαχρονική σταθερή στο χρόνο μορφή των ομόφυλων ερωτικών σχέσεων, ερωτικό-συντροφικών σχέσεων, προκειμένου να υποστηρίξει το αυτονόητο, τη φυσικότητα της γκέι-λεσβιακής συντροφικής γαμήλιας σχέσης και επομένως και της διεκδίκησής της. Όμως, οι ομοερωτικές σχέσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ή ακόμα και του 1974 ήταν σχέσεις μονογαμικού ζευγαριακού οικειακότητας. Οι πονηροί, όπως αυτοπροσδιορίζονταν οι άντρες με ομοσεξουαλικές πρακτικές του 1950, δεν μοιράζονταν την ίδια ιστορία με τους σημερινούς γκέι. Γνωρίζουμε ότι τη δεκαετία του 1950 ή ακόμα του 1970 αρκετές ανδρικές ομοερωτικές σχέσεις δεν είχαν τη μορφή της σχέσης που σήμερα αποκαλούμε ζευγάρι. Ο χώρος που αναπτυσσόταν οι σχέσεις αυτές δεν ήταν το διαμέρισμα όπου μένουν ένα ομόφυλο ή ένα ετερόφυλο ζευγάρι, αλλά το σπίτι πολλές φορές μιας ετεροφιλοφιλικής οικογένειας. Αρκετές σχέσεις ήταν σχέσεις μεταξύ παντρεμένων ανδρών, οι οποίοι πάτρευαν ο ένας τον άλλον και γινόταν νονί των παιδιών τους ή παντρεύονταν δύο αδελφές, δηλαδή ήταν μπατσανάκηδες. Ο ερωτικός σύντροφος του συζύγου συμμετείχε ενεργά στο νοικοκυριό του ετεροφιλοφιλικού ζευγαριού. Έτσι, οι σχέσεις αυτές δεν ανταποκρίνονταν στο ιδεώδες της ετεροφιλοφιλικής πυρηνικής οικογένειας, αλλά έπαιρναν τη μορφή μιας εκτεταμένης οικογένειας. Οι ετεροφιλοφιλικές γαμήλιες ή προγαμιές σχέσεις στήριζαν ή μάλλον αποτελούσαν προϋπόθεση για τις ομοφιλοφιλικές και το αντίστροφο. Οι ομοφιλοφιλικές αποτελούσαν το αναγκαίο έναυσμα για τη δημιουργία ετεροφιλοφιλικών. Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε η διχοτομία ομοφιλοφιλία-ετεροφιλοφιλία. Επιπλέον, αρκετές φορές, λόγω των ανδροκρατικών και ομοφοβικών αντιλήψεων της εποχής, πολλές ομοερωτικές σχέσεις έμειναν ανεκπλήρωτες. Δεν μακροημέρευαν. Αποτελούσαν αυτό που η Heather Love περιγράφει ως αδύνατος έρωτας, impossible love, ή μάλλον αδύνατος γάμος, impossible marriage. Έτσι, το καλογυρισμένο βίντεο κλιπ «Πες το ναι» προβάλλει μια αναχρονιστική, ανιστορική, ουσιοκρατική προσέγγιση της σεξουαλικότητας και της συγγένειας. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από τον δίκαιο πολιτικό στόχο της διεκδίκησης της κοινωνικής ισότητας, του δικαιώματος στο γάμο. Ωστόσο, ο πολιτικός αυτός στόχος εξυπηρετείται με τον αποκλεισμό παραγνώριση της ύπαρξης στο παρελθόν, αλλά και της δυνατότητας ύπαρξης στο μέλλον, μιας ποικιλίας μορφών συμβίωσης συντροφικότητας, πέρα από το ετεροκανονικό ζευγαρωτό γαμήλιο μοντέλο. Ο αποκλεισμός αυτός στηρίζεται στην παραγνώριση της ιστορίας ή μάλλον υποκειμονικοτήτων μορφών τρόπων ζωής του παρελθόντος που δεν ανταποκρίνονται σε μια γκέι ομοκανονικότητα, όπως και θα δούμε παρακάτω. Επιπλέον, η απουσία ιστορικοποίησης της ομοσεξουαλικότητας συνδέεται και με την απουσία ιστορικών σπουδών στην ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα. Στις κοινωνικές επιστήμες, γενικότερα, η μελέτη της ομοσεξουαλικότητας συνεπάγεται το στιγματισμό και την περιθωριοποίηση του της ερευνήτριας, ερευνητή, κυρίως μέσω της ταύτισης του ερευνητικού αντικειμένου με τη σεξουαλική ταυτότητα του υποκειμένου της έρευνας. Στην κάθε επιστήμη, ειδικότερα, η στάση της πανεπιστημιακής κοινότητας απέναντι στη μελέτη της ομοσεξουαλικότητας καθορίζεται από την επιστημολογική διαδρομή της κάθε πειθαρχίας και κυρίως με την ανάπτυξη της μελέτης συγγενικών γνωστικών αντικειμένων όπως το φύλλο και η σεξουαλικότητα. Έτσι, στην ανθρωπολογία, το φύλλο αποτελεί ένα προνομιακό και συχνά κύριο αντικείμενο μελέτης αλλά και εργαλείο ανάλυσης ήδη από την εποχή των εθνογραφικών μελετών δυτικοευρωπαίων και αμερικάνων ανθρωπολόγων. Έτσι, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000, είχαν αρχίσει να εκπονούνται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού μελέτες για την ανδρική και γυναικεία ομοφιλοφιλία στον αστικό χώρο. Στην ιστορία, μία παλαιότερη και κατεστημένη mainstream επιστήμη, παρά την ύπαρξη ήδη από τη δεκαετία του 80 διατριβών και μελετών από φεμινίστριες ιστορικούς, η θέση της ιστορίας του φύλου στα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα
παραμένει μέχρι πρόσφατα περιθωριακή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγαλύτερος αριθμός νεότερων ιστορικών, κυρίως στις περιφερειακά πανεπιστήμια, που ασχολείται με τη μελέτη του φύλου. Οι ερευνήτριες ερευνητές αυτοί στρέφονται στη μελέτη της σεξουαλικότητας και δημοσιεύουν συλλογικούς τόμους, όπου περιέχονται και αρκετές ιστορικές μελέτες για την ομοσεξουαλικότητα στην νεότερη Ελλάδα. Αναφέρομαι εδώ στον τόμο της που μιλήθηκαν η Δήμητρα Βασιλιάδου και η Κλάφκη Κότση, Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως παρατηρεί η Λίζα Ντάγκαν, οι μελέτες αλλά και οι ερευνητές ερευνήτριες της λεσβιακής και γκέι ιστορίας βρίσκονταν σε απομόνωση από τη θεσμική ακαδημαϊκή ιστορία, σε ένα είδος αστεγίας. Αναφερόμενοι σε πρωτοπόρους θεμελιωτές της γκέι και λεσβιακής ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο Τζόναθαν Κάτς, που είχε δημοσιεύσει το 1976 την πρώτη μελέτη της ιστορίας, το Gay American History, ο Αλέν Μπερουμπέ, ο Τζον Ντεμίλιο, η Μάρθα Βυσσίνους, παρατηρούν ότι οι μελέτες τους πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία θεσμική υποστήριξη σε περιθωριακά τμήματα γυναικείων σπουδών και σε τμήματα αγγλικής φιλολογίας. Ακόμα και σήμερα, πολλές μελέτες της queer ιστορίας προέρχονται από ερευνήτριες και ερευνητές που προέρχονται από το χώρο της κριτικής της λογοτεχνίας και εργάζονται σε τμήματα αγγλικής φιλολογίας. Σε αντίθεση βέβαια με την Ελλάδα, όπου η φιλολογία παραμένει μια πολύ συντηρητική επιστήμη. Η απουσία ιστορικών μελετών συνδέθηκε με την απαξίωση ορισμένου queer παρελθόντος, ενός ορισμένου παρελθόντος ομοερωτικών σχέσεων, εκ μέρους διαφόρων ομάδων της σύγχρονης δυτικής γκέι και λεσβιακής κοινότητας, εκείνης που συγκροτήθηκε μετά το κίνημα της γκέι απελευθέρωσης τη δεκαετία του 70. Πριν από την εμφάνιση του κινήματος αυτού, δηλαδή του γκέι κινήματος, δηλαδή πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, το 50 και το 60, στη Δυτική Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρχαν οργανώσεις οι οποίες είχαν ιδρυθεί από μεσοαστούς γκέι και λεσβίες. Αυτές οι οργανώσεις αυτοπροσδιορίζονταν ως τμήματα ενός διεθνούς ομοφιλικού ή φιλομόφιλου ομοφάιλ κινήματος ή ομοφίλ. Στη Γαλλία το φιλομόφιλο ομοφίλ κίνημα ονομαζόταν Αρκαντή και είχε ιδρυθεί το 1954 από τον Αντρέ Μποντρί, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε η Μαστασίν Σοσάιτι, στην Ελβετία του Ντερ Κράις, στην Ολλανδία του COC. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του ΜΑΕΤ 68 ιδρύεται η Επιτροπή Επαναστατικής Ομοφιλόφιλης Δράσης και το 1971 το Ομοφιλοφιλικό Μέτωπο Επαναστατικής Δράσης Pro Homosexuel Daxio Revolutionnaire. Το οποίο επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια γαλλική ριζοσπαστική εκδοχή του Αμερικάνικου γκέι κινήματος που εμφανίστηκε με την εξέλιξη στο Stonewall Bar. Ο Βρετανός ιστορικός Τζούλια Τζάκσον, στη μελέτη του για το γαλλικό φιλομόφιλο ομοφίλ κίνημα Αρκαντή, παρατηρεί ότι για τη γενιά των Γάλλων γκέι ριζοσπαστών το 1971 ήταν το έτος μηδέν της ομοφιλοφιλίας. Το 1971 ήταν το έτος μηδέν της ομοφιλοφιλίας. Επομένως, η γενιά αυτή είχε απορρίψει ό,τι είχε προηγηθεί. Χαρακτηριστικά, οι νέοι γκέι ριζοσπάστες του 1974 στο περιοδικό Latinorm είχαν παρομοιάσει τον Αντρέ Μποντρί με τον Φράγκο, τον Πετέν και τον Πινοσέτ, ενώ γενικότερα θεωρούσαν τους ακτιβιστές της Αρκαντή αντιδραστικούς, επειδή επιζητούσαν ή ήθελαν την αποδοχή, την ενσωμάτωση της ομοφιλοφιλίας στην υπάρχουσα κοινωνία. Η απαξίωση, η πολιτική ιδεολογική αντίθεση προς την Αρκαντή της νέας γενιάς των γκέι ριζοσπαστών, αλλά και η περιθωριοποίηση και απουσία μελετών για την ομοφιλοφιλία στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα στην ιστορία, αλλά και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες, συνέβαλαν ώστε μέχρι τη μελέτη του Τζάκσον η ιστορία της Αρκαντή να καλύπτεται από τη σιωπή. Αντίθετα με το γαλλικό φιλομόφιλο κίνημα της Αμερικάνικης Ματασίνη Society, η οποία έτυχε μεγαλύτερης ορατότητας και ιστορικής μελέτης λόγω της θετικής αντιμετώπισης του από τη νεότερη γενιά των Αμερικανών γκέι, αλλά και μιας μεγαλύτερης παραγωγής στην Αμερική ιστορικών μελετών για την πριν από την εξέγερση του Stonewall εποχή. Στην Ελλάδα τώρα παρατηρείται μια αντίστοιχη απαξίωση της ομοφιλοφιλικής ζωής του παρελθόντος και κυρίως των δεκαετιών 1950 και 1970, μέχρι 1970, δηλαδή πριν από την εμφάνιση και ανάδυση της γκέι κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία. Τόσο σε νεότερες μελέτες,
ακαδημαϊκές, όσο και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Στην ακαδημαϊκό χώρο, η απαξίωση αυτή έχει τη μορφή απουσίας ιστορικοποίησης των αναλυτικών κατηγοριών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μελέτες για την ομοφιλοφιλία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Οι μελέτες αυτές είναι κυρίως μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, αλλά και διατριβές, που έχουν αρχίσει να εκπονούνται ήδη από το 2010 και μετά στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στις διπλωματικές και διατριβές αυτές, αρκετές φορές οι έννοιες της σύγχρονης δυτικής γκέι κουλτούρας και αναλυτικές κατηγορίες της δυτικής ευρωαμερικάνικης θεωρίας χρησιμοποιούνται άκρητα, μηχανιστικά, χωρίς να διερευνάται αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση μορφών ομοφιλοφιλίας στην ελληνική κοινωνία, κυρίως του παρελθόντος, ή να εξετάζεται το περιεχόμενο που αυτές έπαιρναν στο συγκεκριμένο ιστορικό συμφραζόμενο. Συνακόλουθα, οι κατηγορίες αυτές χρησιμοποιούνταν ιστορικά, ουσιοκρατικά. Η ανιστορική ουσιοκρατική αυτή προσέγγιση δίνει την εντύπωση μιας μονογραμμικής εξέλιξης της σεξουαλικότητας. Έτσι, για παράδειγμα, σε μερικές μελέτες, ο ορισμός της ομοφιλοφιλίας σύμφωνα με τη μοντέρνα δυτική ενοιολόγηση της ταυτότητας και της ορατότητας γίνεται κριτήριο θεώρησης αλλά και αρνητικής αξιολόγησης άλλων παρελθοντικών μορφών ομοφιλοφιλίας που δεν ανταποκρίνονται στην ενοιολόγηση αυτή ως υποδεέστερων ή πρώιμων μορφών της πραγματικής ομοφιλοφιλίας. Η αρνητική αυτή θεώρηση των παρελθοντικών κυρίως και κυρίως μεταπολεμικών μορφών ομοφιλοφιλίας είναι διαδεδομένη και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ήδη από την εμφάνιση του γκέι κινήματος στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι σχέσεις μεταξύ των ακτιβιστών του ΑΚΟΕΑΦΗ και των παλιότερων γενιών ομοφιλόφιλων ανδρών ήταν τεταμένες, ακόμα αρκετές φορές εχθρικές. Από όσο γνωρίζουμε, στη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία δεν υπήρξε ένα φιλομόφιλο κίνημα αντίστοιχο με εκείνο αρκετών δυτικών κοινωνιών που αναφέραμε παραπάνω. Ωστόσο, ένας αριθμός καταξιωμένων λογοτεχνών όπως ο Δήμος Χριστιανόπουλος, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Κώστας Ταχτσής έγραψαν έργα με ομοφιλοφιλικό περιεχόμενο και ήταν γνωστοί για την ομοφιλοφιλία τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, την εποχή που ιδρυόταν το Πελευθερωτικό Κίνημα Ομοφιλοφίλων Ελλάδας, ο κύριος ιδρυτής του, ο σκηνοθέτης Ανδρέας Βελισσαρόπουλος, στην προσπάθειά του να σταθμολογήσει στο νέο κίνημα παλιούς καταξιωμένους ομοφιλόφιλους διαδρόμους, απευθύνθηκε και στον Κώστα Ταχτσή. Ο Ταχτσής υπήρξε κάθετα σχεδόν επιθετικά αρνητικός στις προτάσεις του Βελισσαρόπουλου και στις αρνητικές απαντήσεις του στο νέο γκέι ακτιβιστή, όπως περιγράφει αναλυτικά στις συνεντεύξεις, αλλά κυρίως στην αυτοβιογραφία του μετά το θάνατό του, ξεδιπλώνει μια ολόκληρη θεωρία για την ομοφιλοφιλία της γενιάς του σε σχέση με τη σύγχρονη δυτική ομοφιλοφιλία. Όπως έχω γράψει και παλιότερα, ο Κώστας Ταχτσής είναι ο θεωρητικός της μεταπολεμικής γενιάς των ομοφιλόφιλων ανδρών των πονηρών. Οι αντιρρήσεις του Ταχτσή αλλά και του Χριστιανόπουλου δεν είχαν μόνο ιδεολογική θεωρητική, αλλά θα λέγαμε πραγματική πρακτική διάσταση. Πίστευαν ότι η εμφάνιση της νέας μορφής ομοφιλοφιλίας, της γκέι ομοφιλοφιλίας, συνεπάγεται το τέλος της παλιάς ομοφιλοφιλίας των διάχυτων, όπως σας έχω ονομάσει, ομοερωτικών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, στη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία, η σεξουαλικότητα γινόταν αντιληπτή στις δεκαετίες 50-60 ως ιεραρχική σχέση μεταξύ δύο εταίρων, των οποίων η σεξουαλική ρόλη είναι αυστηρά διαχωρισμένη στον ανδρικό, δηλαδή τον ενεργητικό, και το γυναικείο, δηλαδή τον παθητικό. Ο ενεργητικός άντρας είναι ένας άντρας που ενεργεί και διαρχεί, ο παθητικός είναι μια γυναίκα που υφίσταται παθαίνει. Η σεξουαλική αυτή ρόλη θεωρούνταν φυσική, δηλαδή ανάγοντα τη βιολογική διχοτόμηση αρσενικού-θηλυκού. Επομένως, η ελληνική κοινωνία ανήκει σε εκείνες τις κοινωνίες όπου το κοινωνικό φύλο, δηλαδή η ανδρική ή γυναικεία σεξουαλική συμπεριφορά και σωματική εμφάνιση, πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχεία με το βιολογικό φύλο, δηλαδή τα αρσενικά ή θηλυκά γενετικά όργανα. Όμως, η φυσική σεξουαλικότητα, όπως αυτή γινόταν αντιληπτή σε διάφορες κοινωνίες, ιδιαίτερα στις δυτικές,
ταυτίζεται αποκλειστικά με την ετεροφιλοφιλία, ενώ η ομοφιλοφιλία θεωρείται παρεκκλήρουσα. Μη φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά. Και αυτό επειδή η φυσική σεξουαλικότητα, καθώς είναι επικεντρωμένη στην ανατομική βιολογική διαφορά άνδρα-γυναίκας, ορίζεται με βάση την επιλογή του ατόμου του αντίθετα βιολογικού φύλου ως σεξουαλικού εταίρου. Η μεταπολεμική ελληνική κοινωνία, στον επίσημο κυρίως ιατρικό λόγο περί σεξουαλικότητας, προβάλλει την ετεροφιλοφιλία ως πρωταρχική μορφή φυσιολογικών σχέσεων και απορρίπτει την ομοφιλοφιλία ως ανώμαλη εκφυλισμένη σεξουαλικότητα. Ωστόσο, στις καθημερινές λαϊκές αντιλήψεις, ενσωματώνει τον ορισμό, στον ορισμό της φυσικής σεξουαλικότητας και τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις και πιο συγκεκριμένα τον ένα από τους δύο εταίρους, τον άντρα, τον ενεργητικό. Έτσι, σύμφωνα με την καθημερινή λαϊκή αντίληψη, όσον αφορά τη σεξουαλική του συμπεριφορά, οι άνδρες διαχωρίζονται με βάση το φύλο στο οποίο θεωρείται ότι ανήκουν. Οι ταυτότητες του φύλου είναι εκείνες που καθορίζουν τον άντρα και τον πούστη αδελφή, οι οποίες καθορίζονται με βάση τους σεξουαλικούς ρόλους κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Ο άντρας θεωρείται εκείνος ο οποίος διενεργεί και ο πούστης αδελφή είναι εκείνος ο οποίος υφίσταται τη διείσδυση. Ο άντρας θεωρείται φυσιολογικός, ενώ ο πούστης αδελφή θεωρείται ανώμαλος. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική φυσική σεξουαλικότητα αποσυνδέεται από την επιλογή ενός ατόμου αντίθετου φύλου και σεξουαλικού εταίρου, δηλαδή την ετεροφιλοφιλία. Η αποσύνδεση αυτή γίνεται κατορθωτή χάρη στην ερμηνεία και στην κοινωνική κατασκευή των βιολογικών χαρακτηριστικών λειτουργιών των σεξουαλικών οργάνων των ανδρών. Λοιπόν, παρακάμπτω λίγο να προχωρήσω. Τώρα, όλα αυτά αλλάζουν από τη δεκαετία του 1970. Αρχίζει να μπαίνει ο διαχωρισμός ετεροφιλοφιλία-ομοφιλοφιλία, μια μοντέρνα νιολόγηση της σεξουαλικότητας και ο ομοφιλόφιλος είναι εκείνος ο οποίος έχει ερωτικές, θεωρείται ότι όποιος έχει ερωτικές πρακτικές με άτομα του ιδίου φύλου, ανεξάρτητα από το ρόλο που παίζει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Και ο ετεροφιλόφιλος είναι εκείνος που έχει ερωτικές πράξεις με άτομα του ιδίου φύλου και bisexual με άτομα του ιδίου φύλου. Η ανάδεση αυτή της νέας εννοιολόγησης συνδέεται άμεσα και με την εμφάνιση του ΑΚΟΕ, το οποίο πρόβλεπε τη διεκδίκηση και συγκρότηση μιας ομοφιλόφιλης ταυτότητας και κοινότητας. Η συγκρότηση αυτή, στη συγκρότηση αυτή, ο Ανδρέας Φελισσερόπουλος ήδη από το πρώτο τεύχος του ΑΚΟΕ θεωρούσε ότι ήταν το αποτέλεσμα ενός συνειδητού ομοφιλοφιλικού λόγου ή μιας ανοιχτής ομοφιλοφιλικής πρακτικής που θα αποκάλυπτε τη διάχυτη αρνοπή ομοφιλοφιλία. Αν όμως συστατικό στοιχείο αυτής της αρνοπής ομοφιλοφιλίας ήταν η σιωπή, η συνειδητοποίηση και η αποκάλυψή της και περισσότερο η κατηγοριοποίηση της ως ομοφιλοφιλίας θα είχε ως αποτέλεσμα το στιγματισμό των ανδρών που συμμετείχαν στις ομοσεξουαλικές σχέσεις και την απόσυρση των ανδρών αυτών από τις πρακτικές αυτές. Εξού και η αντίδραση των Ταχτσή, Χριστιανόπουλου κλπ. Στην ανάδυση του ΑΚΟΕ. Ο Ταχτσής με θεωρητική οξυδέρκεια είχε διαβλέψει αυτό το κίνδυνο ανάληψης μιας ομοφιλόφιλης ταυτότητας και για τον λόγο αυτό είχε αντιταχθεί στην ίδρυση του ΑΚΟΕ και αρνηθεί τη συμμετοχή του σε αυτό. Ωστόσο, όπως θα δούμε, η αλλαγή αυτής της εννοιολογήσης της ομοφιλοφιλίας δεν οφειλόταν στην εμφάνιση ενός γκέι κινήματος, αλλά στην γενικότερη αλλαγή που είχε επέλθει των αντιλήψεων για το φύλο και τη σεξουαλικότητα, αλλά και των ευρύτερων κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών στην ελληνική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, οι ακτιβιστές του ΑΚΟΕ είχαν μια αρνητική στάση απέναντι στην παλιότερη γενιά των ομοφιλόφιλων, των δεκαετίων 50 και 60. Ο Ανδρέας Βελισσερόπουλος, μάλιστα, ζώντας για πολλά χρόνια στο Παρίσι, είχε στενές σχέσεις με τα μέλη του γαλλικού ΦΑΡ και τη γαλλική διανόηση. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι το ΑΦΗ μηνύθηκε για ένα θεωρούμενο ως άσεμνο σκίτσο, ο Βελισσερόπουλος συγκέντρωσε δεκάδες υπογραφές από Γάλλους διανοούμενους, μεταξύ των οποίων ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Ρολάν Μπαρθ, η Τζούλια Κρίστεβα, ο Ζαν Φρανσουά Λιωτάρ, ο Ζιλ Ντελέζ, ο Φελίξ Γκουατερί, ενώ ο Φελίξ Γκουατερί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα
μίλησε για τη δίωξη του Αφή στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, κρατώντας στα χέρια του ένα τεύχος του περιοδικού. Παράλληλα στα τεύχη του Αφή δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά κείμενα του Ντελέζ και του Σατλέ, και το περιοδικό θεωρούταν από ακτιβιστές μαζικών δυτικοευρωπαϊκών κινημάτων ως ένα από τα πιο σημαντικά θεωρητικά γκέι περιοδικά στην Δυτική Ευρώπη και Αμερική. Παρόλο που η διαμάχη του Βελισσαρόπουλου με τον Ταχτσί δεν είχε φτάσει σε σημείο να τοποθετήσει ο Βελισσαρόπουλος βόμβα στο σπίτι του Ταχτσί, όπως είχαν κάνει οι ακτιβιστές του Front Homosexuel Revolutionnaire στα γραφεία της Αρκαδής στο Παρίσι. Ωστόσο, ο ίδιος ο Βελισσαρόπουλος, σύμφωνα με μαρτυρίες των τότε συντρόφων του στο ΑΚΟΕ, ήταν πολύ εχθρικός απέναντι στο Ταχτσί. Χαρακτηριστικά, παλιοί σύντροφοί του έλεγαν, χαριτολογώντας, ότι ο Ανδρέας ευχαρίστως θα αφόρευε μπροστά από το σπίτι του Ταχτσί. Η διαγενειακή αυτή διαμάχη θα εκφραστεί και πολλά χρόνια και δεκαετίες μετά, με διαφορετικό ίσως περιεχόμενο, αλλά πάντα με όρους αντίθεσης μεταξύ καταπιεσμένης από τη μια μεριά, πριν τη δεκαετία του 70, και απελευθερωμένης γενιάς, μετά τη δεκαετία του 70. Σε μια συνέντευξη-συζήτηση που είχαμε με τον Γιάννη, ένα 65χρονο συνομιλητή μου, παραβρισκόταν και ο 40χρονος ερωτικός σύντροφός του. Σε μια στιγμή, ο τελευταίος, ο 40χρονος, παραμβαίνει στη συζήτησή μας για την ομοφιλοφιλία του Χριστιανόπουλου, λέγοντας: «Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Χριστιανόπουλου και των σημερινών γκέι? Εμείς κάνουμε σχέσεις συναισθηματικές, ενώ ο Χριστιανόπουλος είχε σχέσεις μόνο σεξουαλικές με άντρες στρέι». Όπως και στο λόγο άλλων νέων γκέι, αυτό που καταδικάζεται στην ομοφιλοφιλία των παλιότερων μεταπολεμικών γενιών είναι η ταύτιση των ίδιων των παλιών ομοφιλόφιλων με την θεωρούμενη ως θλιβερή φιγούρα του καταπιεσμένου φιλιπρεπή παθητικού, δηλαδή της αδελφής. Η απαξίωση απάρνηση της αδελφής από τις νεότερες γενιές των γκέι φτάνει στο σημείο περιχαράκωσης εξωστρακισμού της αδελφής σε ένα μακρινό παρελθόν ή ακόμα και της απάλληψης της ύπαρξής της από την ιστορία της ιστορικής της ύπαρξης. Ενδεικτική αυτή της προσπάθειας απάλληψης από τη μνήμη είναι η έντονη αντίδραση αρκετών γκέι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αναπαράσταση της μιας αδελφής στην ταινία «Ευτυχία» που προβλήθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 19 σε σκηνοθεσία του Άγγελου Φρατζή και σενάριο της Κατερίνας Μπέιν. Η ταινία που αφηγείται τη ζωή της τυπουργού Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου παρουσιάζει και τη σχέση της με τον επιστήθιο φίλο και συνεργάτη της Λουκά, με τον οποίο η Παπαγιανοπούλου μοιράστηκε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Ο Λουκάς είναι φιλιπρεπής πούστης αδελφή στις δεκαετίες 50 και 60. Στην ταινία απεικονίζεται το κράξιμο, η καταπίεση των φιλιπρεπών, απέναντι στην οποία η Ευτυχία υπερασπίζει και προστατεύει τον Λουκά, προφυλάσσοντάς τον από τη φτώχεια και την περιθωριοποίηση που επέβαλε η κοινωνική καταπίεση στους φιλιπρεπείς της εποχής. Στις γνωστές αναπαραστάσεις του φιλιπρεπού στις κωμωδίες του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60, όπου ο φιλιπρεπής παρουσιάζεται ως ασεξουαλικός, χωρίς ερωτικές ορμές, Αντίθετα, στην ταινία «Ευτυχία», ο Λουκάς εκφράζει ανοιχτά την ερωτική του επιθυμία προς τους αρενούς άντρες, οι οποίοι συχνά είχαν ή θεωρείται ότι είχαν σχέσεις με γυναίκες. Με άλλα λόγια, η ταινία υιοθετεί μια θετική στάση απέναντι στο θλιπρεπή και επιπλέον μια απεικόνηση αναπαράσταση, θα λέγαμε, πιστή στην πραγματικότητα της ζωής της αδελφής στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αυτή όμως η έκφραση της παθητικής θλιπρεπούς σεξουαλικότητας της αδελφής, αλλά και συνολικά η αναπαράσταση της θλιπρέπειάς της, είναι που ενόχλησε τους αρκετούς γκέι θεατές της ταινίας. Όπως ο 40χρονος συνομιλητής μου, παραπάνω στο σχόλιο του για τον Χριστιανόπουλο, οι γκέι θεατές της ταινίας θεώρησαν ότι η αναπαράσταση του Λουκά ως θλιπρεπούς παθητικού δείχνει ότι ο Λουκάς ενδιαφέρεται μόνο για το σεξ και ειδικότερα και δει για το ανδρικό σεξουαλικό όργανο.
Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας γκέι θεατής εκφράζοντας και την άποψη του εταίρου του, του συντρόφου του, σε μια συναισθηματική σχέση. Ανοίγω εισαγωγικά. Φύγαμε με μια απορία από τη συγκινητική κατά τα άλλα ευτυχία. Γιατί έπρεπε να βγάζει γέλιο πού στη αδελφή βοηθός της ευτυχίας Παπαγιωγοπούλου? Γιατί έπρεπε να διασκεδάζει το κοινό με ατάκες του τύπου «Μωρή, άμα βαράει, φέρ τον σε μένα. Με άφησε για να δώσει την κορμάρα του στη Μούτζα». Και καλά να τον αντιμετωπίζει υποτιμητικά ο περίοδος της εποχής, που και αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αλλά εδώ ο ίδιος, μέσα από όσα λέει, παρουσιάζεται σαν να μην σκέφτεται τίποτα άλλο πέρα από την Πούτζα. Η αντίδραση αυτή στη φιγούρα του παθητικού Φιλιππρεπούς δεν περιορίζεται μόνο στους γκέι θεατές της ευτυχίας, αλλά και σε πολλά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Όπως έχω δείξει σε άλλη δημοσίευσή μου, το φάντασμα της αδελφής στοιχιώνει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η απαξίωση του παθητικού Φιλιππρεπούς ομοφιλόφιλου της αδελφής από τη σύγχρονη γενιά των γκέι δεν είναι μόνο νεολογικό φαινόμενο, αλλά συναντάται και στις δυτικές ευρωαμερικάνικες κοινωνίες. Όπως παρατηρεί μεταξύ άλλων ερευνητών ο ιστορικός David Halperin, οι φιλιππρεπείς drag queens γίνονται αντιληπτοί ως δεινόσαυροι, ως απομεινάρια ενός είδους υπό εξαφάνιση. Επίσης, οι γκέι αποκηρύζουν τη μονόπλευρη ομοφιλοφιλία, δηλαδή τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις με ρόλους ενεργητικού παθητικού, στις ομόφυλες ερωτικές σχέσεις, ως ξεπερασμένες και καθόλου απελευθερωτικές. Παρόλο που σε πολλά σύγχρονα γκέι ζευγάρια οι ρόλοι αυτοί τηρούνται. Στο γκέι βιβλίο «The Joy of Gay Sex», που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1977, οι συγγραφείς Charles Silverstein και Edmund White περιγράφουν το αντιπροσωπευτικό γκέι ζευγάρι ως εκείνο που αποτελείται από ένα 35χρονο γιατρό και ένα 35χρονο δικηγόρο, οι οποίοι εναλλάσσουν τους σεξουαλικούς ρόλους, μοιράζονται τα έξοδα και καθήκοντα δουλειές του σπιτιού. Η σύγχρονη αυτή ομοιοφιλοφιλία, όπως την έχω ονομάσει, δεν έχει μόνο ταξικό, δηλαδή μεσοαστικό πρόσημο, αλλά και έμφυλο ανδρικό. Συνδέεται με την αρενοποίηση των προσδιοριζομένων ως ομοφιλόφιλων ανθρών και την ενσωμάτωσή τους στην ετεροφιλοφιλική κοινωνία μέσω της ομοκανονικότητας. Η κοινωνική αυτή κοινωνικότητα προς ένα μεσοαστικό ανδρισμό αρενοπότητα συνδέεται επίσης και με τη λύθη της βίας, της καταπίεσης που είχαν υποστεί οι αδελφές, ιδιαίτερα τη μεταπολεμική περίοδο από την αστυνομία. Τα τελευταία χρόνια, γκέι αστυνομικοί που ενσωματώνουν το πρότυπο του νέου αρενοπού γυμνασμένου και λευκού Έλληνα γκέι, διεκδικούν την εξάλληψη των ομοφοβικών συμπεριφορών της αστυνομίας και γενικότερα τον εκδημοκρατισμό της. Η οργάνωση που έχουν ιδρύσει, η αστυνομική αυτή, δράση των αστυνομικών για τον ρατσισμό, διεκδικούν τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο των ίδιων των ΛΟΑΤΚΙ αστυνομικών, όσο και των ΛΟΑΤΚΙ πολιτών απέναντι στην αστυνομία, δηλαδή την εξάλληψη των ομοφοβικών συμπεριφορών, νοοτροπίας της τελευταίας. Το 2017 η συμμετοχή των αστυνομικών αυτών στο Athens Pride έγινε αποδεκτή από ένα μεγάλο αριθμό, μια μεγάλη πλειοψηφία φιλελεύθερων αλλά και αριστερών ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστών, ακτιβιστριών, με εξαίρεση την αντίδραση ακροαριστερών και αναρχικών queer ομάδων που επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή στην παρέλαση της δράσης. Το 2021, λόγω της πρόσφατης δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου, το ίδιο το Pride δεν επέτρεψε τη συμμετοχή της δράσης της οργανώσης αυτής, αλλά και των προσκαλεσμένων της παρόμοιων ευρωπαϊκών οργανώσεων στο Pride, λόγω της πρόσφατης δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου και της εμπλοκής της αστυνομίας αυτή. Με άλλα λόγια, η ιστορία της αστυνομικής καταπίεσης των φτωχών περιθωριοποιημένων αδελφών δεν έχει σημασία για τους σύγχρονους Έλληνες μεσοαστούς αρενοπούς γκέι. Όπως δείχνει ο μη λευκός queer θεωρητικός Ρόντερικ Φέργκισον, η παραγνώριση, η συσκότηση αυτή των συστημικών μορφών βίας που διαμόρφωναν την queer trans ζωή είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης σημερινής μονοθεματικής πολιτικής της σεξουαλικότητας, η οποία είναι ριζικά διαφορετική
από την πολυδιάστατη διαθεματική πολιτική των απαρχών της γκέι απελευθέρωσης. Στην περίπτωσή μας, η διαπλοκή τάξης και σεξουαλικότητας, καθώς και μια ανάλυση της αστυνομίας ως θεσμού κρατικής καταστολής, φαίνεται να συσκοτίζονται στον κυρίαρχο λόγο και ακτιβιστικό λόγο. Μια αντίστοιχη συσκότηση της σχέσης queer ιστορίας και κρατικής αστυνομικής βίας από την κυρίαρχη σύγχρονη ομοκανονική ιστορική αφήγηση επισημαίνουν και οι τρανς συγγραφείς Κόσετ, Λούις, αναλύοντας τις αναπαραστάσεις των ιστορικών ΛΟΤ και εξεγέρσεων στη ΣΥΠΑ για την δεκαετία του 60. Οι Κόσετ και Λούις παρατηρούν ότι αντί να εξιστορείται ως μια επίβουσα πράξη αντίστασης και εξέγερσης ενάντια στην κρατική βία, η ιστορία της εξέγερσης του Stonewall έχει αναδιαμορφωθεί σε μια ομοκανονική ιστορία της πρώτης περήφανης δημόσιας διακήρυξης γκέι ταυτότητας και απόρριψης του κοινωνικού στήματος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η εξέγερση που είχε γίνει το 1966 από τις τρανς, η εξέγερση της Crompton Καφετέρια, απαλήφθηκε εξ ολοκλήρου από τη συμβατική ΛΟΑΤΚΙ ιστορία, συσκοτίζοντας το γεγονός ότι τα άτομα που συγκρούστηκαν με την αστυνομία εκείνο το βράδυ δεν ήταν απλώς μέλη της γκέι κοινότητας του Σαν Φρανσίσκο, αλλά ήταν επίσης και εκείνα τα άτομα που έπρεπε συχνότερα να αντιστέκονται απέναντι στην αστυνομική καταστολή. Η νεολαία των δρόμων, οι μη λευκοί γκέι και λεσβίες, εργάτες και εργάτριες του σεξ, drag queens, διαφυλικοί και άτομα που δεν συμμορφώνονται προς το φύλο. Στη διαθεματική αυτή ανάλυση της ομοσεξουαλικότητας είναι μεγάλη η συμβολή της μη λευκής queer θεωρίας. Σήμερα, στην αντίληψη πολλών γκέι και λεσβιών, η γκέι ομοφιλοφιλία απελευθέρωση θεωρείται ότι συνδέεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ταυτότητα των Ελλήνων, ενώ οι παλιές αντιλήψεις για την ομοσεξουαλικότητα συνδέονται με την καθυστέρηση, την αγροτική προνετορικότητα, την Ανατολή, το Μεσαίωνα. Αυτή η αντίθεση μοντέρνας Ευρώπης παραδοσιακής Ελλάδας ενυπήρχε και στην αντιπαράθεση ταξίβελη Σαρόφων, όπως φάνηκε παραπάνω, αλλά και στα ποίηματα και συνεντεύξεις του Τίνου Χριστιανόπουλου. Ιδιαίτερα στην ποιητική συλλογή του τελευταίου, Νεκρή Πιάτσα, ο ποιητής εκφράζει την απογοήτευσή του για την παρακμή του ανδρισμού, δηλαδή τον εκμοντερνισμό των λαϊκών ανδρών, και την νοσταλγία για τη χρυσή εποχή της λαϊκής αφηλικής αρνητικότητας και της διάχυτης ομοφιλοφιλίας. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας διαλόγου του με τον Βελισσαρόπουλο, στα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Ταξής, αντιπαραβάλλοντας την ανεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην ομοφιλοφιλία και την ενεργητική, με την καταδίωξη ποινικοποίηση του συνόλου της ομοφιλοφιλίας στην Αγγλία, αναφέρεται στην πρόταση του νόμου στο περιβόητο Wolfed Report. Ο Ταξής επικαλείται το Wolfed Report για να δείξει ότι παρά το γεγονός ότι η πρόταση αυτή επέτρεπε την ερωτική σχέση μεταξύ δύο συνενούντων ελληνικών σε ιδιωτικό χώρο, εντούτοις το κυνήγι των φιλομόφιλων, κατά τα λόγια του Ταξί, δεν είχε σταματήσει ιδιόλου. Το αξιοσημείωτο σε αυτήν την αποστροφή του λόγου του Ταξί είναι ότι η αναφορά στο Wolfed Report γίνεται σε μια συνομιλία του για την ομοφιλοφιλία στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ενώ η βρετανική πρόταση Wolfed Report πραγματοποιείται το 54. Η καθυστερημένη, μέσα σε εισαγωγικά, αναφορά του Ταξί σε ένα παλιότερο γεγονός της δυτικής βρετανικής ομοφιλοφιλίας συνδέεται με τη γενικότερη διαφοροποίηση στην ομοφιλοφιλία αλλά και γενικότερα στη σεξουαλικότητα της ελληνικής περίπτωσης σε σχέση με τις κοινωνίες της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, όπως και γενικότερα στη σεξουαλικότητα, η διαφοροποίηση αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης εστιάζεται στις διαφορετικές χρονικότητες, στις διεκδικήσεις, στις δημόσιες συζητήσεις και στις θεσμικές παρεμβάσεις για το σεξ στην Ελλάδα, όπως έχει παρατηρήσει και η Εφη Ευδελά. Στην περίπτωση της ομοφιλοφιλίας, η διαφορετική χρονικότητα εστιάζεται στην ανάδυση και διάδοση ως κυρίαρχου παραδείγματος της διχοτομίας ομοφιλοφιλία-τεροφιλοφιλίας, καθημερινές αντιλήψεις, η οποία διχοτομία στη Δυτική Ευρώπη και Αμερική έλαβε χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 70 και μετά. Η διαφοροποίηση ως προς τη χρονικότητα ανάδυσης της διχοτομίας ομοφιλοφιλία-τεροφιλοφιλία συνθέεται
με την διαφοροποίηση ανάδυσης μιας μειονοτικής ομοφιλοφιλικής ταυτότητας, ομοφιλοφιλικό gay bar, γενικότερα κοινότητας, που να διαχωρίζονται τα αντίστοιχα ετεροφιλοφιλικά. Παρά τον αντιδυτικό του λόγο του και την εξειδανίκευση των μεταπολεμικών μορφών ομοφιλοφιλίας, ο Κώστας Ταχτσής είχε επίγνωση αυτής της διαφοροποίησης, τουλάχιστον περισσότερο από τον Ανδρέα Βενισσαρόπουλο, όπως φαίνεται από την απογοήτευση του Βενισσαρόπουλου για τη μικρή συμμετοχή των ομοφιλόφιλων στο ΑΚΟΕ, αλλά και από τους σύγχρονους ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές του βίντεο που δείξαμε. Πες το ναι. Σε αυτή την απουσία επίγνωσης της διαφοροποίησης της ομοφιλοφιλίας στην ελληνική κοινωνία από κίνητες δυτικές, οφείλεται τουλάχιστον εν μέρη και η έλλειψη ιστορικοποίησης των ημιολογήσεων για την ομοφιλοφιλία στις μεταπτυχιακές διπλωματικές και διακριβές που εκπονούνται στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική αλλά και ακαδημαϊκή ανάλυση της ομοφιλοφιλίας στην Ελλάδα, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μία αποαπικιοποίηση της ομοσεξουαλικότητας. Η αποαπικιοποίηση αποτελεί ταυτόχρονα μια επιστημολογική μέθοδο και ένα πολιτικό κίνημα. Συνδέεται με την κριτική στη λευκή, δυτική, ευρωαμερικάνικη εκδοχή της queer θεωρίας, οι οποίοι, όπως και οι ίδιοι εκπρόσωποι της έχουν παραδεχτεί, έχει την ακαδημαϊκή βάση της και είναι ερευνητικά προσανατολισμένη στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου, η εμφάνιση της ίδιας της αποδομιστικής queer θεωρίας συνδέεται άμεσα με την κοινωνική και ιστορική συγκρότηση της ομοφιλοφιλίας, κυρίως στην Αμερικάνικη αλλά και γενικότερα την δυτική κοινωνία. Η θέση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικάνικης ακαδημαϊκής κοινότητας, στην περίπτωση της queer θεωρίας, τουλάχιστον, ως φάρου που μεταδίδει τα φώτα του στην περίπτωσή μας, τις queer σπουδές, στον υπόλοιπο, υπολοιπόμενο εισαγωγικά κόσμο, συνδέεται με την οικουμενική διάδοση, την παγκοσμιοποίηση των μοντέρνων ευρωαμερικάνικων ενοιολογήσεων της ομοφιλοφιλίας, έναν γκέι υπεριαλισμό, τον πολιτισμικό υπεριαλισμό, για να χρησιμοποιήσω μια φράση της Αθηνάς Αθανασίου, της δυτικής λευκής γκέι απελευθέρωσης. Σημαντικό μέρος της κριτικής στη λευκότητα, λευκή υπεροχή της queer αλλά και προγενέστερης γκέι και λεσβιακής θεωρίας, προέρχεται από τη μη λευκή queer θεωρία, queer of color, η οποία έχει στηριχθεί θεωρητικά στη μη λευκή, κυρίως μαύρη και λατίνο φεμινιστική θεωρία. Η μη λευκή queer θεωρία θέτει σε αμφισβήτηση τον αυτονόητο χαρακτήρα επιστημολογικών και πολιτικών κατηγοριών, οι οποίες βασίζονται στην κοινωνική, ιστορική και πολιτική εμπειρία της λευκής ευρωαμερικάνικης ομοφιλοφιλικής κοινότητας, γενικότερα κοινωνίας. Έτσι, για παράδειγμα, ο Μάλλον Ρος, στο άρθρο του με τον ενδεικτικό τίτλο «Πέρα από την ντουλάπα, ως ένα παράδειγμα χωρίς φυλή», είναι ο τίτλος, ασκεί κριτική από μια μαύρη queer οπτική στην ανάδειξη των εννοιών της ντουλάπας, closet, αλλά και της εκδήλωσης, coming out, ως κατεξοχήν πολιτικής στρατηγικής στο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα και αναλυτικής κατηγορίας στην queer ιστορία και θεωρία. Επιπλέον, ο Ρος δείχνει πως η αντίθεση κρυφώς φανερός, closet, closet, διαπλέκεται με την αντίθεση προνετερικότητα, νεωτερικότητα, ανεπτυγμένη υπανάπτυκτης κοινωνίας, αναπτυγμένες υπανάπτυκτης κοινωνίας. Η καθιέρωση αυτού του παραδείγματος της ντουλάπας, μιας κλειστοφοβίας, όπως το ονομάζει ο ερευνητής αυτός, έχει υπαγορευτεί από μια φυλετική αλλά και ταξική ιδεολογία, εκείνη της λευκής μεσοαστικής γκέι ομοφιλοφιλίας. Ο Ρος δείχνει ότι οι γκέι Αφροαμερικανοί είχαν μια ενοιολόγηση του σχηματισμού της γκέι ταυτότητας, μια αντίληψη των συγκοινωνικών σχέσεων και της μετανάστευσης από την επαρχία στις μεγάλες πόλεις, διαφορετικής από εκείνης των λευκών γκέι ανδρών, η οποία διέπονταν από την αντίθεση φανερός κρυφός. Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος σε εθνογραφικές έρευνες σε μαύρους γκέι άνδρες, υποστηρίζει ότι η αυτοεκδήλωση, η αυτοαποκάλυψη, το coming out, δεν θεωρούνταν ένα σημαντικό ζήτημα για τους μαύρους άνδρες στο Χάρλεμ, αφού η ομοφιλοφιλία τους και αργότερα η ταυτότητά τους ήταν γνωστή και λίγο πολύ αποδεκτή από τους συγγενείς και τα κοινωνικά τους δίκτυα.
αντί της απόλυτης δικοτομίας κρυφός φανερός, μαύρους, υπήρχε ένα συνεχές, ένα continuum, μια διαβάθμιση γνώσης της ομοσεξουαλικής ταυτότητας, μικρότερης ή μεγαλύτερης, ανάλογα με το είδος της κοινωνικής ή φιλικής σχέσης. Μερικές φορές η γνώση αυτή έπαιρνε τη μορφή του ανοιχτού μυστικού. Στη μεταπολεμική αλλά και σύγχρονη ελληνική κοινωνία, όπως η δημόσια εκδήλωση της ομοφιλοφιλίας, γίνεται αντιληπτή ως διέστηση και εκφράζεται με το ρήμα «καταλαβαίνω». Η εκδήλωση αλλά και η επικοινωνία αυτή συνδέεται με τη συγκρότηση μιας ενσώματης αισθητήρες υποκειμενικότητας εκείνης του πονηρού. Η ομοερωτική αυτή υποκειμενικότητα και η επικοινωνία γίνονται δυνατές, επιτελούνται χάρη σε μια ηθαγενή ανδρική ενοιολόγηση του ασυνείδητου, η οποία διαφέρει και τελικά διευρύνει εκείνη του Φρόιντ, αλλά και την επαναδιατύπωση της ψυχαναλυτικής έννοιας του ασυνείδητου από την Πάτλερ. Αυτό το καταλαβαίνω φυσικά δεν είναι μόνο στην ερωτική επικοινωνία, προσθέτω, αλλά είναι και στις οικογενειακές σχέσεις. Η μάνα, ο πατέρας καταλαβαίνουν ότι ο γιος τους είναι ομοφιλόφιλος, είναι γκέι, αλλά δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, αλλά καταλαβαίνουν. Λοιπόν, και τελειώνω κάπου εδώ. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι πρεσβεύω τη θέση ότι πρέπει να εξωτικοποιήσουμε την Ελλάδα, διαχωρίζοντάς της από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και να απορρίψουμε τη δυτική queer θεωρία, εξειδανικεύοντας τις εντόπιες ηθαγενείς έννοιες. Ωστόσο, αντί μιας μηχανιστικής άκρητης μεταφοράς στα καθημάς, μιας θεωρίας ή μάλλον θεωριών διαμορφωμένων σε συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα και μιας θεώρησης των εντόπιων ηθαγενών κατηγοριών ως μιας παραλλαγής υπολοιπόμενης των παγκόσμιων οικονομικών, θα πρέπει να επανεξετάζουμε και να εμπλουτίζουμε τις επιστημολογίες του Βορρά με βάση τις επιστημολογίες του Νότου. Επίσης, είναι αναγκαίο να αναγνωρίζουμε τις παρελθοντικές ενοιολογήσεις και τους τρόπους που αυτές επανεμφανίζονται στο παρόν. Και εδώ τελειώνω. Τελείωσα μάλλον. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, για αυτήν την... για αυτό το ταξίδι στον χρόνο και αυτή τη γενεολογία της ιστορίας της ομοφιλοφιλίας από το παρελθόν στο παρόν. Και βέβαια όλη αυτή τη συζήτηση που μας βάζει και τον προβληματισμό που για κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση πώς χρησιμοποιούμε τις επιστημολογίες του Βορρά στη συνάντησή τους με τις επιστημολογίες του Νότου. Είναι ένα στοίχημα, ένα challenge, είναι μια πρόκληση που πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολεί. Και όλο αυτό βέβαια για ένα, σε ένα πλαίσιο από αποκοιοποίησης της γνώσης και, που έχουμε για αυτά τα ζητήματα του φύλου της σεξουαλικότητας, η οποία ξεπερνά τις μηχανιστικές κατηγοριοποιήσεις, τις φερτές, από τα πάνω, από τα έξω, γιατί ακριβώς εμείς πρέπει να συμμορφωθούμε σε αυτές τις κανονικότητες που έχουν δημιουργήσει άλλοι καιροί, άλλες συνθήκες, σε άλλα πλαίσια, χωρίς βέβαια να πετάμε και τα ζητήματα που θέτουν τις χειραφέτησεις όλα αυτά τα κινήματα, φαντάζομαι, με αυτή τη λογική, έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πριν ανοίξω το λόγο, πριν δώσω το λόγο στην κουβέντα που θα ήθελα πραγματικά να γίνει εδώ και νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο, απλά θέλω να πω ότι πρόσφατα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είδα το ντοκιμαντέρ «Ακόε Αμφί» και ήμουνα παρούσα στη συζήτηση που έγινε μετά την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ. Το οποίο βέβαια είδα στο τέλος, χωρίς να το ξέρω, ούτε εσύ το είχες αναφέρει, ότι ήσουν ο επιστημονικός σύμβουλος του ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, έγινε πολύ ωραία συζήτηση για όλη αυτή την, για το ντοκιμαντέρ και στην αίθουσα. Εγώ αυτά που είπες και για τον Ταχτσί, τα άκουσα, γιατί είμαι ψηλιασμένη ανθρωπολόγος και επειδή ξέρω και τη δουλειά σου και επειδή το παρακολουθώ το θέμα. Αλλά ωστόσο, στην, από κάτω, το κλίμα της συζήτησης δεν ήταν επάνω στα ζητήματα που θέτουμε εμείς εδώ στην παρούσα συζήτηση.
ήταν σε πολύ πιο, ας το πω έτσι, αρχικό επίπεδο της συζήτησης. Mm. Γιατί τόσο καιρό δεν εμφανιζότανε αυτή η συζήτηση και όλα αυτά τα πράγματα. Και είχα την εντύπωση ότι αν άνοιγα, σήκωνα το χεράκι μου και έβαζα αυτή τη διάσταση, έστω δειλά, τουλάχιστον θα με πυροβολούσαν. Ναι, ναι, όντως. Εμένα με έχουν πυροβολήσει πάντως. Φαντάστηκα, γι' αυτό αυτή είναι η ερώτηση και η απορία μου. Άρα πώς λοιπόν, δεν είναι μόνο πώς εμείς θα αποαπικιοποιήσουμε αυτό το είδος της νόησης ακαδημαϊκά, αλλά το πώς τα κινήματα τα ίδια θα μπουν σε μια τέτοια διεργασία διερώτησης και αναστοχασμού και για να μπορέσουν να δούνε πώς θα αποαπικιοποιήσουν χωρίς να πετάξουν το μωρό μαζί με, με τη σκάφη. Ναι. Όντως, αυτό είναι μεγάλο στοίχημα. Και εντάξει, εδώ δεν είχα μιλήσει με τον Σύφη, τον σκηνοθέτη, τον Βαρδάκη, γιατί μου είχε πει ότι υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις, αλλά δεν έχουμε βρεθεί ακόμα καταφέρει. Αλλά πραγματικά είναι αυτές οι αντιδράσεις που λες είναι η αρχική, είναι η χαρά, ας πούμε, ότι επιτέλους η ιστορία μας, η ιστορία μας, έτσι, όπως και στο βίντεο, το οποίο είναι ένα πολύ συγκινητικό το βίντεο, εντάξει. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή, η ιστορία μας, η ιστορία μας. Το μας, ποιο είναι αυτό το μας, δηλαδή πραγματικά, ας πούμε, εντάξει, είναι τόσο έχουμε πει για την, και για την queer ιστορία και για τη φεμινιστική ιστορία. Το μας το φεμινιστικό δεν υπάρχει, φεμπέμουν πολύ φεμινισμοί. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, ότι το συφραζόμενο, το κοινωνικό, πολιτισμικό, είναι διαφορετικό και είναι και διαφορετικό και από το πολιτικό. Δηλαδή, εντάξει, το έχω πει εγώ σε μια συνέντευξή μου, και στο κόκκινο κιόλας ήταν η συνέντευξη, στο Βαγγέλη του Καρμανολάκη, ότι πραγματικά ακόμα και η αριστερά, που είναι φιλική προς το ΛΟΤΧΙ ζήτημα, δεν έχει μια αριστερή ανάλυση στο θέμα της τάξης, ας πούμε, εγώ βάζω σαφώς το θέμα της τάξης, έτσι. Το θέμα, τι γίνεται με το θέμα της τάξης. Δηλαδή, πιο πολύ είμαστε ακόμα σε μια φιλελεύθερη, θα την έλεγα. Εντελώς, ναι. Εντελώς. Έτσι, δικαιώματα, δικαιωματική. Έτσι. Ωραία, το οποίο τάξη. Και συντηρητική, κατά τη γνώμη μου, θα έλεγα, με την έννοια των διεκδικήσεων, δηλαδή το πρόταγμα της οικογένειας. Ο χάμος, ας πούμε. Ναι, αυτό με τα δικαιώματα. Έχει κάποια διερώτηση από πίσω, εντάξει, γάμος μένα, αλλά θέλουμε και πιο, κι άλλο. Κι άλλα πράγματα, δεν θέλουμε γάμο, αυτό, εντάξει. Δηλαδή, ναι, εδώ πέρα, και εδώ πέρα πραγματικά υπήρχε αυτή η αντίδραση, ας πούμε και με αυτό που λέμε τους αστυνομικούς. Δηλαδή, η πλειοψηφία ήταν υπέρ, η αστυνομία, ναι, γιατί όχι, και η αστυνομική, ναι, ναι. Δηλαδή εδώ απαλήθηκε πραγματικά, ας πούμε, τώρα δεν το είπα για σήμερα, η ιστορία της καταπίεσης, αστυνομικής βίας και καταπίεσης που υφίστανται οι αδελφές, ήταν αντίστοιχη με εκείνη, και μάλιστα και ίδιος το παραλληλίζουν, με εκείνη των αριστερών. Ναι. Δηλαδή δεν τολμούσαν οι άνθρωποι να καθίσουν σε ένα καφενείο. Τους έλεγαν σήκω και φύγε. Δηλαδή, πραγματικά θυμίζουν εικόνες καταπίεσης των μαύρων, ας πούμε. Όλα αυτά, λοιπόν, δεν μπορούν να απαλληφθούν από τη μνήμη. Και να πούμε, α, η αστυνομία είναι θεσμός. Τα 5 καλά παιδιά που είναι στην αστυνομία, εντάξει, είναι άλλο θέμα. Ωραία, δεν θέλω να μονοπολίσω, θέλω να δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Ο Σπύρος Κλουχέτς. Ναι, καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την διάσταση που δώσατε. Με απασχολούσαν τα θέματα αυτά πάρα πολύ. Είμαι δικηγόρος τα τελευταία 21 χρόνια, υπερασπίζοντας πρόσφυγες σε μη κυβερνικές οργανώσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η μεταπικιοκρατική κατάσταση που περιγράψατε εφαρμόζεται δυστυχώς και στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου προσφύγων, οι οποίοι ανήκουν στο φάσμα των ΛΟΑΤΚΙ και τα κριτήρια τα οποία θα τους θεωρούν αξιόπιστα ή όχι είναι ακριβώς το μοντέλο το οποίο αναφέρετε εσείς.
Και μάλιστα μπορώ να σας αναφέρω κάτι το οποίο είναι τραγικό για αυτούς τους ανθρώπους, ότι αν δεν μπορέσουν να περιγράψουν το συναισθηματική φόρτιση και τη συναισθηματική το πόσο συναισθηματικά συνδέονται με τους ομοερωτικούς συντρόφους σας, μιλάω κυρίως για γκέι άντρες, αποτυγχάνουν και δεν αναγνωρίζονται σαν πρόσφυγες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο να σας πω ότι δυστυχώς δουλεύοντας, έχοντας στο μυαλό μας όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας αναφέρατε, πολλές φορές και εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη λούμπα. Θα σας εξηγήσω το εξής. Δουλεύοντας για ένα χρόνο τώρα πια εθελοντικά στην οργάνωση ομάδας για λεότητες πρόσφυγες, μία από τις ερωτήσεις που θέταμε ήταν με ποια αντωνυμία θέλουμε να προσφωνούμε τα πρόσωπα που έχουμε απέναντί μας. Είχαμε λοιπόν αρενοπούς γκέι, cis γκέι άντρες, όπως λέμε στην ορολογία που έχει επιβληθεί να χρησιμοποιούμε, οι οποίοι ανέφεραν ότι θα ήθελαν να χρησιμοποιούν τη θηλυκή αντωνυμία. Μη προχωρώντας σε λεπτομέρειες για πώς και το γιατί, αλλά θεωρώ ότι μας τέθησαν λοιπόν πάρα πολλά ερωτηματικά ότι τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένας αρενοπός γκέι άντρας να αναφέρει ότι θα θέλει να... μάλλον τον βάζουμε να προτιμήσει μία αντωνυμία και να θέτει την γυναικεία. Όπως επίσης στη δουλειά μου, το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι για να αναγνωριστεί ένας, ας πούμε, αρενοπός γκέι άντρας, ο οποίος δεν είναι τόσο όσο γκέι στα μάτια ενός προσώπου, γιατί ο καθένας από τους εξεταστές έχουν μια δική τους ζυγαριά για το πόσο γκέι μπορεί να είναι κάποιος, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλει ένα ακτιβιστικό πρόσωπο το άτομο αυτό, να διεκδικήσει δηλαδή τα δικαιώματα με βάση το 1α2 της Σύμβασης της Γενέβης, δηλαδή να μιλήσει με ένα δικαιωματικό λόγο ο οποίος είναι καθαρά δυτικός, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να πείσει τον απέναντι, να μιλήσει την ίδια γλώσσα με τον απέναντι που έχει, για να αναγνωριστεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ομιλία σας μου έδωσε την ευκαιρία να καταλάβω ακόμα περισσότερο τι συμβαίνει από αυτά τα τρία στοιχεία που σας ανέφερα, και θα παρακαλούσα πολύ την κοινότητα την ακαδημαϊκή να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, με το θέμα δηλαδή των προσφύγων, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι κέριο και από το οποίο εξαρτάται η ζωή και το μέλλον των ανθρώπων αυτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ, και πραγματικά αυτό που λέτε όντως το έχω ακούσει και εγώ από ένα φίλο που δούλευε σε αιτήσεις ασύλου, όπου τους υποχρέωναν να πούνε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή ότι μπαίνω στην τάδε εφαρμογή, την γκέι, και δηλαδή αλλιώς δεν θεωρούνται ορμοφιλόφιλος. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έλεγε και γνώρισε κάποιον στο δρόμο, δεν θεωρούνταν ότι ήταν. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι έτσι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Και πραγματικά πρέπει να γίνει κάτι για μια μελέτη αυτό, αυτό το πράγμα. Και γενικά η πλαισίωση με το πολιτισμικό και το συμφραζόμενο από τις χώρες προέλευσης από τον ανθρώπων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς το αντιμετωπίζουμε, απαντώ σε εσάς, συγγνώμη, τον κύριο Κλοχέρη, απαντώ σε ένα μεταπτυχιακό που έχουμε στο HUMI, στο Human Rights and Culture, και εκεί έχουμε Gender and Cultural Diversity, που βάζουμε τέτοια ζητήματα και μπαίνουν τα παιδιά, που είναι πολλές φορές απασχολούμενοι, εργαζόμενοι δηλαδή σε δομές ασύλου και δομές προσφύγων. Βάζουμε αυτή την προβληματική ότι κάθε φορά είναι άλλο το πλαίσιο, άρα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αυτές τις κατηγορίες αυτούσιες και να τις απαιτείς από τον άλλον να μπει σε αυτά τα καλούπια. Πρέπει εσύ να μπεις λίγο στα δικά του. Άρα πρέπει να ξέρεις. Ναι. Αλλά εμείς φροντίζουμε λίγο να είσαι υποψιασμένος ότι κάτι άλλο μπορεί να υπάρχει. Τουλάχιστον υποψιασμένος. Να ξέρεις κιόλας. Δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, οι άνθρωποι που έρχονται από συγκεκριμένες χώρες, στη Βόρεια Αφρική, υπάρχουν και αυτές οι σεξουαλικότητες, υπάρχουν και αυτή η γκάμα αυτών ειδών οι σχέσεις, αυτοί οι ανδρισμοί, αυτές οι θηλυκότητες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρει.
Απλώς αν με επιτρέπετε, το μεγάλο χαστούκι το οποίο νιώσαμε όσοι δουλεύαμε και ρωτάτες για τις αντωνυμίες είναι ότι αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ ταυτότητας φύλου και σεξουαλικότητας από τους ανθρώπους αυτούς καταρρύπτεται. Δεν υπάρχει. Αυτό ήταν το μεγάλο χαστούκι στο τι κάνουμε αυτή τη στιγμή και τι έχουμε στο μυαλό μας και τι ζητάμε από εμάς και από εκείνους. Συγγνώμη για το λόγο, αλλά ήθελα να το τονίσω. Και σε αυτό με βοήθησε ο καθηγητής με την ομιλία του πάρα πολύ. Να καταλάβω περισσότερο τι συμβαίνει. Αυτές οι έννοιες ταυτότητα φύλου και σεξουαλικός προσανατολισμός είναι τελείως σύγχρονες. Και ο διαχωρισμός, βέβαια. Έτσι. Η αδελφή δεν ήταν ομοφιλόφιλος, ο σημερινός γκέι, π.χ. Ήταν αδελφή, φίλο. Ούτε καν ταυτότητα φίλου. Εδώ. Και επίσης ο διαχωρισμός με η τρανς, ας πούμε, σήμερα, είναι τελείως διαφορετικό από την αδελφή. Είναι άλλη κατηγορία. Σύγχρονη. Δηλαδή, αυτές τις αντιδράσεις που για την ταινία του για το Κοέμφι ήταν μια παλιά ακτιβίστρια που έλεγε εμείς τότε πολεμήσαμε, ας πούμε, για να καθιερωθεί ο όρος τρανς αντί του τραβεστή. Δηλαδή, βλέπουμε από ακτιβίστριες οι ίδιες που λένε «Μα πώς να παληφθεί, αφού τότε χρησιμοποιούσα τον όρο τραβεστή για συγκεκριμένους λόγους». Δηλαδή, έβγαζα βιβλία με τον όρο τραβεστή και εσύ θες τώρα έρχεσαι από τη Δυτική Ευρώπη για να επιβάλλεις να παληφθεί ο όρος τραβεστή. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά, είναι πολιτιστικός υπερελισμός πραγματικά, ας πούμε. Γκέι υπερελισμός. Τέρμα. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη που θέλει, δεν βλέπω χεράκι. Μέχρι να θέλει. Ελένη, θες να σχολιάσεις κάτι εσύ? Ήθελα να πιαστώ από το τελευταίο σχόλιο που είχε κάνει στην πρώτη τοποθέτηση του κ. Σκουλοκέρης, το πόσο το να εμφανίζεσαι ως ακτιβιστής δηλώνει μια ταυτότητα και να το συνδέσω με το πλαίσιο του σεμιναρίου μας που έχει να κάνει με τη δημόσια ανθρωπολογία, που νομίζω αυτή είναι και η συζήτηση στους ανθρωπολόγους. Δηλαδή, πόσο ακτιβιστής πρέπει να γίνει ένας ανθρωπολόγος για να κάνει δημόσια ανθρωπολογία ή αν δεν γίνει, πώς θα κάνει δημόσια ανθρωπολογία. Που νομίζω είναι ένα ερώτημα που μπαίνει για όλους μας. Για το ζήτημα από τη μεριά του ερευνητή, της ερευνήτριας και του εργαζόμενου στις δομές, ας πούμε, που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει, να κάνει applied anthropology, ένα είδος δημόσιας ανθρωπολογίας με την έννοια όμως της εφαρμοσμένης. Και έχει να κάνει με την τυραννία της ορατότητας. Δηλαδή, ό,τι γίνεται ορατό, μπορεί να το κάνεις και να το προσωπικοποιήσεις, να το εντάξεις στα report σου και να το κάνεις να γίνει χειροπιαστό και να το διαχειρίσιμο. Ναι, αυτό βέβαια είναι ένας πολύ ηγεμονικός δυτικός τρόπος. Μια, επιστημολογικά είναι αυτό που είπε ο Κώστας. Κώστα, το σχόλιο σου σε αυτό. Ναι, δεν κατάλαβα καλά. Δηλαδή, όταν λες, Ελένη, εννοείς ότι να κάνεις δημόσια ανθρωπολογία εμπλεκόμενο είτε ακαδημαϊκά. Μια συζήτηση είναι το τι σημαίνει δημόσια ανθρωπολογία. Μένει μόνο ότι όσο ακτιβιστής θα κατεβιστεί σε μια διαδήλωση. Όχι. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Πώς κάνεις ανθρωπολογία. Ναι. Κοίταξε, τώρα δημόσια ανθρωπολογία, ναι, πραγματικά η δημόσια ανθρωπολογία δεν είναι απλό πράγμα. Δηλαδή, θέλει αυτό, όλα αυτά που συζητάμε, θέλει μια βαθιά γνώση και μια, δηλαδή, βαθιά γνώση και επίσης και ίσως και μια μέσω της γνώσης αυτής, ας πούμε, μια αποστασιοποίηση από καθιερωμένες ακτιβιστικές αντιλήψεις, έτσι, ας πούμε γκέι ακτιβιστικές ή και φεμινιστικές, φυσικά, και έτσι είναι. Και φεμινιστικές, δηλαδή, καμιά φορά, ιδιαίτερα για τις άλλες κοινωνίες που συζητάμε, και η Ελλάδα υπήρξε άλλη κοινωνία κάποια εποχή, και υπάρχει και ακόμα, είναι, εντάξει. Θέλει μια βαθιά γνώση και μια αποστασιοποίηση από τη δική μας τη θέση, έτσι, γιατί εντάξει, τώρα μην λέμε, και εμείς είμαστε, τι είμαστε, μεσοαστοί, δυτικό αναθρεμένοι, αυτό. Λοιπόν, θέλει
Είναι δύσκολο πράγμα η δημόσια ανθρωπολογία, πραγματικά. Δεν το συζητάμε και εγώ το συνειδητοποιώ. Δηλαδή δεν είναι απλό. Δηλαδή, εντάξει, έχω ορισμένες πολιτικές θέσεις και τις συνδυάζω με το ακαδημαϊκό μου ενδιαφέροντα και τελείωσε. Όχι, φυσικά. Είναι όχι. Κάτι πολύ περισσότερο από όλα. Πολύ περισσότερο. Ναι, θέλω να πω ναι. Και με πολλά διαφορετικά πρόσωπα ενδεχομένως. Αυτό που βγάζει η Ελένη τώρα είναι, ας ναι. πούμε, εκπαιδεύουμε φοιτητές μας και φοιτήτριές μας και να πάνε να δουλέψουν σε τέτοιες δομές, όπου εκεί καλούνται να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία τους, αλλά να είναι συγχρόνως και alert. Σε αυτές τις κατηγοριοποιήσεις και πιο πολύ να κάνουν κριτική στα εργαλεία που τους δίνονται με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση, προκειμένου να διαισθανθούν τις άλλες, τους άλλους λόγους και να τον κάνουν αυτό που λέμε cultural translation, έτσι, στην ουσία για μεσολαβούν και να γίνει αυτή η πολιτισμική μετάφραση. Αλλά τι περιθώριο έχουν αυτά τα παιδιά που εργάζονται σε αυτές τις δομές να ξεφύγουν από το... Από όντως. Αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο ζήτημα. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, όντως. Ναι, το τι περιθώριο. Δεν ξέρω αν έχω πολύ, εντάξει, δεν έχω εμπειρία. Και εγώ δεν το ξέρω, γιατί ο κύριος Κλοχέρης είναι πιο εξοικειωμένος. Ναι, πείτε μας αν θέλετε. Έχω τη βεβαιότητα ότι όταν κανείς, όταν κανείς έχει... επαφή με την επαφή με την έρευνα και γνωρίζει ότι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί είναι προβληματικό, αυτό είναι το πρώτο βήμα για να για να θέσει τους προβληματισμούς του στην απόφαση, στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Δηλαδή, οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εμάς, για να μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται μπροστά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το εργαλείο είναι προβληματικό ή, σε κάθε περίπτωση, ότι υπάρχει μία έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι και υπάρχουν προβληματισμοί, όπως οι προβληματισμοί που τίθενται σε αυτήν εδώ την συνάντηση. Και από εκεί και πέρα είναι χρέος μας, γιατί όσοι είμαστε στο πεδίο αυτό, έχουμε τελειώσει πανεπιστήμιο, είμαστε επιστήμονες. Αυτό το πράγμα να το θέσουμε ως προβληματισμό και να βρούμε το βήμα να αλλάξει το πράγμα αυτό, γιατί έτσι κάπως αλλάζει. Εάν δεν το κάνουμε, δηλαδή δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Το κακό είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει περιθώριο να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά και σε διάφορα φόρα τα οποία υπάρχουν. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως, και συγγνώμη για ότι καταχρώμε το χρόνο, γι' αυτό πιστεύω ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα μαζί με τους εργαζόμενους στο πεδίο αυτό και με έρευνα που θα γίνει στο πεδίο αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία, και γιατί αυτό το ζήτημα δεν προκύπτει μόνο στην Ελλάδα, προκύπτει τουλάχιστον από ό,τι ξέρω σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Άρα είναι χρέος μας αυτό το πράγμα να το αναδείξουμε. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Για να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα, Κώστα, το ζήτημα που έθεσες, που είναι πάνω σε αυτό βέβαια, είναι της έμφυλης διαδικής διάκρισης άνδρας-γυναίκα. Αυτό, ναι. το πολύ κυρίαρχο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι εγώ θα ήθελα να το αναδείξουμε λίγο περισσότερο πόσο, ας μου επιτραπεί έκφραση, ζημιά κάνει αυτή η αιμονή στην διαδική διάκριση, που είναι μία αιμονή νεωτερική, έτσι, της δυτικής νεωτερικότητας, ναι. αυτή η διάκριση άνδρας-γυναίκας, γενικά μέσα στα διαδικά πλαίσια της νεωτερικής σκέψης, που είναι και άλλες διαδικότητες, δηλαδή δημόσιο-ιδιωτικό, ναι. Ετεροκανονικότητα, και όλο αυτό το πράγμα. Πόσο ζημιά έχει κάνει γενικότερα σε αυτό που εσύ έχεις δει ως ανθρωπολόγος, μελετώντας τις διαφορετικές σεξουαλικότητες, τις διαφορετικές πρακτικές, mm-hmm. Διαχρονικά.
Και πόσο ζημιά έχει κάνει στα ακτιβιστικά κινήματα, ενώ ίσως αυτός... Όλες αυτές. Και αυτή η έμφυλη διάκριση, η διαδικότητα, έτσι, άνδρας-γυναίκα, αλλά και η διάκριση, η σεξουαλική, έτσι, ομοφιλόφιλος, ετεροφιλόφιλος, επίσης, άλλη διαδικότητα. Όλα αυτά έχουν κάνει μεγάλη ζημιά, γιατί λαμβάνονται σαν αυτονόητα, δηλαδή ότι έτσι είναι, δηλαδή ακόμα και στο επίπεδο των κινημάτων, στηρίζονται σε αυτές τις διαδικότητες, προκειμένου να διεκδικήσουν, να προβάλλουν τις διεκδικήσεις, έτσι. Αυτή, νομίζω ότι... Ναι, αυτός ο δικαιωματικός λόγος, ο οποίος βασίζεται μόνο σε τέτοιες διαδικές διακρίσεις. Ναι, ναι, ομοφιλοφιλία, ομοφιλόφιλος, ετεροφιλόφιλος, ας πούμε. Έτσι. Η οποία, ας πούμε, στην περίπτωση του γάμου, έτσι, δηλαδή... Εδώ πέρα δεν παίζεται ένα παιχνίδι, θα έλεγα, έτσι. Που εντάξει, αυτές τις διαδικότητες, δηλαδή, λένε, ας πούμε, από μια μεριά μου φιλόφιλο ότι ναι, ότι να εκδικούμε το γάμο και εμείς, ας πούμε, η μειονότητα, αυτό, τα ίδια δικαιώματα με εσάς, οι άλλοι. Οι άλλοι απαντάνε μερικοί ότι, μα γιατί να διεκδικείτε τα δικαιώματα κι εσείς, έτσι. Πάλι διαχωρισμός. Εδώ πέρα δεν γίνεται ένα συνολικό αίτημα κατά του γάμου. Ναι, ποτέ. Ναι, δεν υπάρχει. Να πούν κάτι τώρα, τι ομοφιλόφιλο. Εδώ πέρα είναι θέμα γάμου. Γιατί να υφίσταται γάμος και γιατί να πρέπει να παρτούν τα δικαιώματα μέσω του γάμου. Μια αφισβήτηση του γάμου. Έτσι. Που θα ήταν πολύ πιο ριζοσπαστική. Ναι, πολύ πιο ριζοσπαστικό, ναι, ναι. Και όχι... Εντάξει, το οποίο γίνεται κατανοητό και εμείς θέλουμε ίδια δικαιώματα, εντάξει, από μεριά της γκέι κοινότητας, της εκδόχης κοινότητας και εμείς θέλουμε, εντάξει, ωραία. Αλλά από την άλλη μεριά η απάντηση είναι, εσείς ρε παιδιά, γιατί θέλετε κι εσείς το γάμο, τώρα τι εδώ γίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά. Και δεν οδηγεί τελικά στην αφισβήτηση του γάμου, αυτό θέλω να πω. Ακριβώς, γιατί δεν μπαίνει στη συζήτηση αυτό, καν όμως. Και αν πας να το πεις, βέβαια εντάξει, θα σε πυροβολήσουν επίσης, γιατί θα θεωρήσουν ότι νομίζεις ότι τους στερείς το δικαίωμα. Κατά των ομοφιλόφιλων. Ναι, αυτό που δεν είναι αλήθεια, βέβαια, καθόλου. Κώστα, θες να δεις το chat, υπάρχει μία ερώτηση. Το chat, ναι, ναι. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρουσία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση για την εντασιακή σχέση μεταξύ έρευνα και κινημάτων. Σωστά. Αφιζητώντα ταυτόχρονα αυτό το δείγμα, λέει ότι δεν είναι. Το οικογένειο είναι βοηθό και τρόπο ζωή. Σωστά. Τώρα η ανασχόληση με την πολιτική του οικογένειου οδηγεί σε απολυτικοποίηση των queer υποκειμένων. Είναι οφειλευθέρωση και ιδιωτικοποίηση τη προοδευτική συνεργασία από την ελληνική κοινωνική συνεργασία θετικά. Ναι. Ναι. Αν είναι ανασχόληση με την επιστήμη, δηλαδή αυτό λέει. Έτσι. Μπορεί να οδηγήσει σε μια πολιτικοποίηση. Ναι, λίγο θα ήθελα να το συζητήσω όμως. Αν... Ναι. Τι εννοεί από πολιτικοποίηση. Αν θες να ρωτήσουμε την Πέση να παρέμβει. Ναι, λίγο να παρέμβει. Ναι, αν μπορεί. Μπορείτε να πάρετε το λόγο. Καταλαβαίνω το ερώτημα, αλλά... Καλησπέρα σας. Συγγνώμη, τώρα είμαι στα πηγενέλα, αλλά σας κρατώ μαζί μου. Εντάξει, ωραία, κανένα πρόβλημα. Έλα, Πέση, ακούμε. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Ναι, σκέφτομαι ότι πολλές φορές λόγω των περιορισμών της πραγματικής ζωής, ναι. Δηλαδή καθαρά λόγω του ότι ζούμε πολύ εντατικές ζωές, αλλά ταυτόχρονα στην queer θεωρία, στην queer ανθρωπολογία, στη φεμινιστική σκέψη, υπάρχει σταθερά αυτή η σύνδεση μεταξύ θεωρίας πράξης. Και βέβαια και η θεωρία είναι πράξη με έναν τρόπο για μας που είμαστε σε αυτό το χώρο, αλλά επειδή έχουν σημασία και οι πολιτικές δράσεις με την έννοια της πιο κυρίαρχης λογικής, ας το πω έτσι, τώρα δεν ξέρω πώς να το εκφράσω καλύτερα, αλλά με όσα συμβαίνουν, έχουμε εκλογές σε λίγο στην Ελλάδα, έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν πολιτικές απαντήσεις και με πιο παραδοσιακούς τρόπους πολλές φορές. Επομένως, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αυτό το, ας πούμε, το
εικόνα του, της ανθρωπολόγου που, ή του ανθρωπολόγου που συμμετέχει στο κίνημα, συμμετέχει σε δράσεις, ταυτόχρονα γράφει. Αυτό είναι μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ζούμε τις ζωές μας. Οπότε νιώθω ότι μπορεί να έρχονται κάποια σταυροδρόμια που πρέπει να αποφασίσεις τι να κάνεις ή να έρχονται κάποιες προτεραιοποιήσεις. Άρα η ερώτησή μου είναι περισσότερο στο πώς μπορεί ενδεχομένως η σύνδεσή μας με τα ιδρύματα να μας πηγαίνει πίσω σε σχέση με την πολιτική μας παρουσία, ενώ το ένα τροφοδοτεί το άλλο, εφόσον έχουμε αυτή την οπτική στην έρευνα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα όλα τα άτομα εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Όταν... Είμαι εδώ. Ναι, πώς να πηγαίνει πίσω. Έτσι. Το καταλαβαίνω, αλλά λίγο θέλω να το... Ναι, ενώ... Να με την έρευνα και να παραβλέπεις την πολιτική δράση, κάτι τέτοιο. Η έρευνα, το ανήκει μάλλον στο Ίδρυμα, να βάζει όρια στην πολιτική δράση. Ναι, ότι η έρευνα μπορεί να έχει, η έρευνα που παράγεται σε χώρους όπως το Πανεπιστήμιο, ναι, μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά αφομοιωτικά, mm-hmm, να σε κάνουν αποστασιοποίηση από τους χώρους δράσης ναι, που απαιτούν την παρουσία σου εκεί πέρα, πάλι με μια με δαπάνη χρόνου, ενέργειας, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί άμα πεις ότι... Ναι. Ωραία. Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό καμιά φορά εξαρτάται, έτσι, εξαρτάται από το άτομο, την πολιτικοποίησή του, σε ποιο ίδρυμα ανήκει επίσης, έτσι, είναι και αυτό. Δηλαδή, αν το ίδρυμα αυτό του βάζει όρους, δηλαδή, εγώ έχω υπάρξει σε ίδρυματα τα οποία έθεταν όρους, έθεταν περιορισμούς, πώς θα πω. Μην μιλάς πολύ γι' αυτό, γιατί δεν κάνει, έτσι, υπάρχουν και αυτά. Εντάξει, υπάρχουν διαβάσματα. Τώρα, σίγουρα, το να ασχολείσαι με την έρευνα σου δίνει ίσως την ψευδαίσθηση ότι κάνεις και το πολιτικό σου καθήκον, την πολιτική σου δραστηριότητα. Δηλαδή, μπορεί να μειώνει την... Αλλά από την άλλη μεριά, για μένα τουλάχιστον, είναι δύο πράγματα τα οποία, αυτό που είπατε, αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή, το ένα για μένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Έτσι. Αυτό. Τώρα, σαφώς, σε αυτό που λέτε το καταλαβαίνω, ότι μπορεί το ίδρυμα να βάζει, το ανήκει μάλλον σε ένα ίδρυμα, να βάζει κάποιους περιορισμούς. Σε μένα δεν έχει συμβεί προσωπικά. Αλλά το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει. Σίγουρα όμως αυτό που συμβαίνει, αυτό που... Δηλαδή, ασχολούμενος με την έρευνα, λίγο να βυθίζεσαι στην έρευνα και να παραγνωρίζεις την πολιτική δράση. Και αυτό συμβαίνει. Δεν ξέρω αν απαντάω πραγματικά. Πραγματικά είναι μεγάλο ερώτημα και ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ένα. Και εγώ θα ήθελα να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, ακόμη πιο πολύπλοκο, να συνεχίσω το συλλογισμό. Μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή... Εντάξει, εγώ όμως θα έθετα για τη σημερινή μας συζήτηση, εάν η έρευνα, όπως η έρευνα η δική σου Κώστα, η οποία πάει σε ένα ύφος από αποικιοποίησης, δηλαδή αναστοχασμού, σκέφτεσαι πάνω στις κατηγορίες, το οποίο είναι κατά με πολύ πιο μπροστά από αυτό που γίνεται πολλές φορές στα κινήματα, στη δράση, όπως τα κινήματα χρησιμοποιούν... Πώς το λένε, ατζέντες, οι οποίες είναι πολλές φορές αρκετά τυποποιημένες με την queer θεωρία, με την έτσι, με έναν λόγο αρκετά τυποποιημένο. Εκεί λοιπόν, για μένα εκείνο θα ήταν το δίλημα αυτή τη στιγμή, σε ένα στοίχημα από αποικιοποίηση. Είναι. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα συμμετέχοντας σε κινήματα, τροφοδότησα αυτή την έρευνα. Η έρευνα όμως μετά ήρθε να αμφισβητήσει αυτά που είχα μάθει στο κίνημα. Έτσι. Ακριβώς. Ναι, αυτή και πραγματικά, εντάξει, θα το γράψω αυτό κάποτε σε ένα
τελείως αναστοχαστικό πια άρθρο, ήρθε να αφισβητήσει. Και όχι μόνο να αφισβητήσει αυτά που είχα μάθει στο κίνημα για το πέρα πολεμεί, διεκδικήσει και λοιπά, αγωνιστεί, αλλά και προσωπική, και θέματα προσωπικής ζωής που είχα χτίσει. Έτσι, δηλαδή, αυτή η επαφή με μια άλλη ομοφιλοφιλία, έτσι, ήρθε ακριβώς να αφισβητήσει αυτά τα οποία εγώ είχα μάθει. Δηλαδή, πραγματικά εκεί πέρα ένιωθα ότι καταραίει ένας κόσμος. Καταραίει, δεν κατατέρευσε, εντάξει. Αλλά σίγουρα, άρχεται αυτό που λες, δηλαδή μετά, δηλαδή αυτό που λες, τα φαντομάτες. Θυμάμαι μια πρώτη ανακοίνωση που είχα κάνει, που είχε βγει αυτός ο τόμος του, δεν θυμάμαι τώρα πια πότε ήταν, του 2000 που πραγματικά είπα εναντίον του γάμου και ότι σωμάτωσε και λοιπά, και πέρα σηκώθηκαν από το ακροατήριο πρώην φίλοι, ας πούμε, έτσι, αυτό, και μου έλεγαν, μα τι λες τώρα, μα τι λες. Δηλαδή πραγματικά εδώ πέρα, ναι, αυτό που λες πραγματικά με βοήθησε πολύ, Φωτεινή, δηλαδή έρχονται πολλές φορές σε σύγκρουση. Δηλαδή η έρευνα σου βάζει νέα ερωτήματα και νέες αντιλήψεις, θα έλεγα. Ακριβώς, και μπορούν να εμβολιάζονται, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι συνήθως πάνε οι ερευνητές και οι ερευνήτριες στα ακτιβιστικά, και τα ακτιβιστικά μένουν εκεί για την ώρα. Ναι, είτε ναι. Με τη διαδικασία, γιατί συμμετέχουμε σε κινήματα με την πρόθεση του κατεπήγοντος, είτε γιατί ακριβώς πρέπει να σώσουμε πρώτα αυτό και μετά να δούμε τα άλλα κλπ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ένα συντονισμός με αυτό. Όχι, που, ναι. Όχι. Και ναι, και υπάρχει πολλές φορές σύγκρουση. Σύγκρουση ενώ και εσωτερική. Στον ίδιο τον ερευνητή, ερευνήτρια, έτσι. Ναι, βέβαια. Μια ερώτηση εδώ. Κύριο Σταυροπόλης, αν θεωρεί ότι χρησιμοποιείται σαν εργαλείο ο γάμος η διεκδίκηση δικαιωμάτων, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε ένα σωστά ούτε για σταθερό δεσμό, ούτε σημείωση μεταξύ ανδρών και γυναικών, ναι. Εντάξει, ναι, χρησιμοποιείται. Ο γάμος είναι αυτός ο οποίος προβάλλεται όχι μόνο στο ελληνικό συμφραζόμενο, γενικότερα. Δηλαδή, δηλαδή θεωρείται η αιχμή του δόρατος, έτσι. Τώρα, ότι καθιερώθηκε, ότι έγινε αυτός η αιχμή του δόρατος, ας πούμε, και δεν έγινε η αιχμή του δόρατος. Ας πούμε, το AIDS, ας πούμε, έχει πέσει, έχει ξεχαστεί. Έτσι. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχει ακόμα το στίγμα, η σιωπή, το αυτό και λοιπά, έχει ξεχαστεί. Εντάξει, είναι θέμα ενσωμάτωσης, είναι πέρα ομοκανονικότητας, δηλαδή το λέω καθαρά. Ναι, κύριε Σταυροπόλη, σας ακούμε. Συγγνώμη που πήρα το λόγο. Τώρα που αναφερθήκατε και στο AIDS, είναι και το θέμα, δεν ξέρω αν έχουν βγει έτσι, από την κόκκινη, έτσι, μιλήστε πώς να σου πω την επικινδυνότητα η ομοφυλόφιλη που υποθέθηκε ήταν η πρώτη κατηγορίας επικίνδυνη, δεν ξέρω να το λέω και σωστά, να κολλήσουν AIDS. Δεν ασχολείται κάποιος με αυτό το ζήτημα, επειδή αναφερθήκατε τώρα για αυτό το... Και αυτό και μόνο δεν είναι αυτό το θέμα. Εντάξει, αυτό τώρα υποτίθεται ότι έχει είναι ξεπερασμένο, αλλά υποτίθεται. Έτσι. Ναι, αλλά υποτίθεται το θέμα, αυτό λέω. Υπάρχει ακόμα σιωπή. Δηλαδή, δύσκολα κάποιο που έχει AIDS να βγει να πει στους φίλους του, το λέει μόνο σε επιλεγμένους. Το κρύβει. Υπάρχει σιωπή. Άρα και συμφωνώ μαζί σας. Άρα υπάρχει το στίγμα που κάνατε. Ναι, και δεν υπάρχει καμιά, ενώ στα πρώτα χρόνια επειδή με έχει εντοπίσει, τώρα πια έχει ξεχαστεί εντελώς. Και αυτό, γι' αυτό γράψα για το γάμο. Τυχαίο, βέβαια. Που είπατε προηγουμένως. Ναι. Ναι, που είπατε ότι και εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι παλιότερα δεν υπήρχε καν λόγος για το γάμο. Και θα ήταν πιο... Δηλαδή, πιο αποδεκτό να έλεγε ο άλλος ότι θέλω εγώ τα δικαιώματα, αλλά δεν μου αρέσει ο γάμος.
ή ναι. δεν το θεωρώ δεδομένο για να προχωρήσω ναι. τη ζωή μου το γάμο, καταλάβατε. Ναι. Κοιτάξτε, από την, είναι διαφορετική γενιά του ΑΚΟΕ, γνωρίζουμε για την Ελλάδα, έτσι, οι οποίοι πραγματικά, ναι, διαφορετική γενιά και διαφορετική γενιά από το 2000 και μετά. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει μια διάθεση ενσωμάτωσης και γενικότερα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Πάντως επειδή κάνετε έρευνα και έτσι αναφέρατε και μερικά από τα παλιά στα γεγονότα που όπως είπατε ταλαιπωριόντουσαν κάποιες ψυχές έτσι που πηγαίναν σε μαγαζιά και να τα άλλα, υπάρχει και από την άλλη μεριά βέβαια κάποιες άλλες πηγές, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δουλεύαν έτσι σε κάποια εργασία σε εισαγωγικά θηλυπρεπή, σε εισαγωγικά άντρες, που τραβήξανε το ίδιο από την άλλη την πάντα, καταλάβατε. Τους δυσκολεύανε κάποιοι άλλοι που υποτίθεται ήταν οι περισσότεροι από εκεί και αυτοί ήταν και διπλά ταλαιπωρημένοι, γιατί από εδώ τους θεωρούσαν γκέι, από εκεί τους θεωρούσαν ξένους. Ταλαιπωριόντουσαν και από τις δυο τις μπάντες. Καταλάβατε. Δεν ξέρω αν σας δει να καταλάβετε. Ναι, εννοείται εργασία όπως κομμωτής, ας πούμε. Όπως κομμωτής, ας πούμε, ναι, όπως χορευτής. Πήγαινες στους κομμωτές, πήγαινες από εκεί, σε αντιμετωπίζανε κάπως. Ναι. Έβγαινες με τους φίλους σου, σου λέγανε τι δουλειά κάνεις, κομμωτής, άρα αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, υπήρχε και αυτό. Κάτι. Εντάξει, δεν ήταν τόσο απλό είσαι κομμωτής και εκεί πέρα ζούσες καλά και έκανες τους φίλους. Δηλαδή, πραγματικά, εντάξει, αυτό που εγώ μέσα από την έρευνα που έκανα σε αυτούς τους ανθρώπους που έζησαν το 60 βασικά, η καταπίεση αυτή που υφίστανται ήταν ολική, ολοκληρωτική. Δηλαδή, πραγματικά, για μένα τουλάχιστον, και ακόμα και για μένα, ήταν ένα πράγμα αδιανόητο. Δηλαδή, δεν ήταν τόσο απλό, βγαίνω με τους φίλους μου και αυτό. Είναι λίγο τη δεκαετία του 80, που θυμίζει, έτσι. Το 60 δεν ήταν έτσι. Και ένα άλλο σημείο εκεί που είπατε για τις τρανς, είχαν βγάλει μέχρι και γλώσσα δικιά σας, με λεξικό. Που πριν αναφερθήκατε πώς να αλλάξει. Δεν είναι δικαίωμα τα καλλιαρτά τα μιλούσαν. Τα μιλούσαν για να μπορέσουν στην παρανομία, γιατί μιλάμε για καθεστώς παρανομίας, να μιλήσουν μια άλλη γλώσσα που τους καταλάβουν. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για καλλιαρτά και νομίζουμε ότι ήταν, εντάξει, ήταν μια γλώσσα παρανομίας. Εμείς τους καταλαβαίνουν. Πάντως, μια και μιλάμε για τις αναπαραστάσεις και για τα φιλμ που, εντάξει, για άλλες εποχές, αυτό που αναφέρθηκε στο την ευτυχία και την περίπτωση μέσα. Αυτό αν ήταν στη δεκαετία του 50-60, τώρα μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που σ' άκουγα, μια άλλη εικόνα ομοφιλόφιλου τραβεστή στη δεκαετία του 80 που προβάλλεται τώρα στην τηλεόραση, παίζεται, που είναι με πιο θετική ενοιολόγηση. Μιλώ για την περίπτωση το «Αυτή η νύχτα μένει», το σίριαλ, που είναι η περίπτωση του τραγουδιστή τραβεστή μέσα, που είναι βέβαια με μια πολύ θετική φιγούρα. Ναι. Δεν το έχω δει, εντάξει. Ναι, okay, αλλά έχω την εντύπωση δηλαδή ότι ίσως και επειδή όσοι δουλεύουν στον χώρο της τέχνης και γενικά της δημιουργίας με τον τρόπο της εικόνας, το να δίνεις ιστορίες και ιστορίες έτσι θετικής ενοιολόγησης της φιγούρας βοηθάει πάρα πολύ στην αποδοχή. Ναι, με αυτή η απεικόνηση του Λουκά ήταν πολύ θετική, δηλαδή η ευτυχία πολύ υποστηρικτική. Ήταν. Και δεν υπήρχε, δηλαδή πραγματικά κι εγώ έμενα από την αντίδραση που υπήρξε. Και δεν ήταν τυχαίο η αντίδραση, ήταν ταξική. Ναι, εκεί ήταν που ενοχλούσε. Ήταν δηλαδή ταξική. Mm-hmm. Μεσοαστός, έχω γίνει μεσοαστός άντρας. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Ναι. Αυτό είναι το αυτό.
Νομίζω ότι είναι ένα είδος κοινωνικού φασισμού, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, ο οποίος δεν επιτρέπει να υπάρχει καμία άλλη άποψη πέρα από αυτή. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι εσύ, ως αν δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, μπορούμε να κλείσουμε εδώ την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ανοίξει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μου δώσατε feedback, που λένε. Ελπίζουμε. Πραγματικά εσύ μας έδωσες πολύ υλικό για σκέψη και για δράση και για αναστοχασμό. Πραγματικά συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πολύ και χαιρόμαστε που τα έβγαλες πέρα, γιατί ήσουν και λίγο αρρωστούλης. Ναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ καλά όλοι. Ωραία. Λοιπόν, να πω καλό βράδυ σε όλες και όλους και όλα. Τα λέμε την επόμενη φορά στην τελευταία συνάντηση του Εθνογραφείου. Δεν θυμάμαι πότε είναι μέσα στο Μάιο. Ναι. Ευχαριστώ. Γεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.